Γιατί δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος, όπως ξέφυγε στον κύριο Στουρνάρα και το ανέφερε η κυρία Δαμανάκη. Μονόδρομο στο νέο haircut στα δάνεια του επίσημου τομέα. Απαιτείται πατριωτική προνοητικότητα λίγο πριν την απευκταία καταστροφή. Κατατίθεται το αναπτυξιακό νομοσχέδιο σε λίγες μέρες. Οι συντάκτες του για άλλη μια φορά αποδεικνύουν την απειρία τους. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης στα κρίσιμα ερωτήματα που θέτει η εκπομπή μας. Καθυστερεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τεράστιες ζημιές που προκαλούνται στην οικονομία. Τι θα ζητήσουν οι τράπεζες από την Τρόικα. Με ποιον τρόπο θα κουρέψουν την πρόσθετη επιβάρυνση οι δανειολήπτες σε ελβετικά φράγκα, μας εξηγεί ο αναπληρωτής συνήγορος του καταναλωτή Δημήτρης Μάρκου. Η αντιπρόεδρος της Ένωσης Μετόχων και Φίλων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Δέσποινα Χατζή, μιλά στην εκπομπή μας για τις επόμενες κινήσεις του Συλλόγου μετά τη διάσπαση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε καλή και κακή τράπεζα. Ο εργατολόγος δικηγόρος Δημήτρης Περπατάρης απαντά στα ερωτήματα των τηλεθεατών μας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ομολογιούχων Γιάννης Μαρινόπουλος και οι δικηγόροι Δημήτρης Περπατάρης και Γιάννης Μαλταμπές μιλούν στην εκπομπή μας για τη δυνατότητα ανάκτησης των χαμένων από το PSI Plus. Η ύφεση το 2013 θα είναι 3,7% του ΑΕΠ, ενώ ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το πρώτο τρίμηνο σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurobank. Άλλοι οικονομολόγοι και διεθνείς οίκοι εκτιμούν όμως ότι η ύφεση το 2013 θα ανέλθει σε 5,5-6% του ΑΕΠ. Η Alpha Bank αναφέρει στο εβδομαδιαίο δελτίο της ότι η πρωτοφανής ύφεση κατέστησε εξαιρετικά επώδυνη τη δημοσιονομική προσαρμογή σύμφωνα με το financialreport.gr. Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτοκιά της στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,5% και αμετάβλητο το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στα 375 δισεκατομμύρια στερλίνες. Παράταση ενός χρόνου για το έλλειμμά της και υιοθέτηση επιπλέον μέτρων που θα ισοδυναμούν με το 0,5% του ΑΕΠ ζητά η Πορτογαλία. Δυσίωνα μηνύματα από Ισπανία. Λίγο κάτω από το 7% το έλλειμμα για το 2013, ενώ και η Γαλλία δεν θα επιτύχει το στόχο ελλείμματος κάτω από 3%. Σύμφωνα με την Standard & Poor's, έχει μειωθεί η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Υπαρκτός όμως ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Κύπρου. Επιστρέφουν οι Γάλλοι στην ελληνική αγορά. Στους στόχους τους περιλαμβάνονται ΔΕΗ, φυσικό αέριο, ίδρυυση, υποδρομιακό στοίχημα και μαρίνες. Με λουκέτο απειλούνται οι μικρές ξενοδοχειακές μονάδες λόγω της φορολογίας ακινήτων. Ελληνικός χρυσός. Πλήγμα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η επίθεση στις κουριές. Την πώληση του ποσοστού της στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σχεδιάζει η γερμανική εταιρεία Hochtief σύμφωνα με δημοσίευμα στο financialreport.gr. Αύξηση κατά 15,3% στις γενικές ασφάλειες και μείωση κατά 4,5% στις ασφάλειες ζωής σημείωσε το 2012 η Τράπεζα Πειραιώς. Ενισχύει τα δρομολόγια της στην ερχόμενη θερινή περίοδο η Aegean Airlines αναμένοντας το OK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού και την εξαγορά της Olympic Air. Αύξηση κατά 39% στα καθαρά κέρδη παρουσίασε το 2012 η Space Ελλάς, ενώ βλέπει κερδοφόρο πορεία και μέσα στο 2013. Στα 56,45 εκατομμύρια ευρώ τα καθαρά κέρδη της Jumbo το εξάμηνο χρήσης. Δημόσια πρόταση για τη Eurotrip υπέβαλε η PNP Water Holdings. Στο στάδιο των παρουσιάσεων προς τους υποψήφιους επενδυτές εισέρχεται ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του 33% της ΕΠΑΠ ΑΕ, αρχής γενομένης χθες με την Intralot. Σε εξαγωγές της μπύρας Fix στην Κίνα προχωράει η Ολυμπιακή Ζηθοποιία. Credit Agricole. Ζημίες ρεκόρ σημείωσε η Γαλλική Τράπεζα το 2012. Πρόσθετη ζημία ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ από την πώληση της Εμπορική Bank. Τόση κερδών και πωλήσεων ανακοίνωσε η Dell για το 4ο τρίμηνο χρήσης, ξεπερνώντας όμως τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street. Άλλα 350 καταστήματα κλείνει στην Ιταλία η UniCredit. Πτώση 27% στα καθαρά της κέρδη ανακοίνωσε η γαλλική τσιμεντοβιομηχανία Laval. Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί Πέμπτη και να καλησπερίσω τους ανθρώπους που είναι στο πάνελ. Είναι ο κύριος Λεοτσάκος όπως πάντα, διευθυντής στο Banking News, το οποίο πρέπει να διαβάζετε όταν δεν παρακολουθούν την εκπομπή μας και τα άλλα sites, το Euro Today, το Capital, γιατί μας κάνουν παράπονα. Αλλά το καθένα έχει τη δικιά του οπτική γωνιά, τη δικιά του παρουσίαση των γεγονότων.
Το Banking News εξειδικεύεται στις τράπεζες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κάνει μακροοικονομικές αναλύσεις και είναι πάντοτε στα γεγονότα. Και καλό είναι να τα βλέπετε όλα αυτά, να είσαστε ενημερωμένοι. Άλλωστε δωρεάν είναι, πληρώνουν οι διαφημιζόμενοι. Δεξιά μου είναι ο κύριος Δημήτρης Μάρκου. Είναι ο αναπληρωτής συνήγορος του καταναλωτή. Καλησπέρα. Και σήμερα θα διαπιστώσετε πόσο καλός είναι αυτός ο θεσμός, πόσο καλός είναι ο κύριος Μάρκου, θα τον αγαπήσετε, γιατί θα μας πει πράγματα που πολλοί θα ήθελαν να γίνουν και θα γίνουν χάρη στην εκπομπή μας και κυρίως όμως χάρη στον κύριο Μάρκου. Θα τα ακούσετε, θα μιλήσουμε τόσο για το θέμα των ΜΑΕΚ, των μετατρεψίμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, που έχουν δημιουργηθεί τόσες εντάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Και γενικά των Κυπριακών Τραπεζών. Και των Κυπριακών Τραπεζών, μάλιστα. Θα μιλήσουμε επίσης για το κούρεμα των δανείων που έχουν ληφθεί σε ελβετικά. Ετοιμάζεται μια οδηγία τώρα από τον, μια σύσταση, όπως το λέει ο συνήγορος του καταναλωτή. Και θα μας πει πράγματα που οπωσδήποτε θα σας κρατήσουν σε ενδιαφέρον και μετά το τέλος της εκπομπής θα ευχαριστηθείτε περισσότερο από την εκπομπή μας παρά από τις ψευτοδώρο επιταγές που δίνουν κάποιοι. Όχι, δεν είναι απαραίτητα ψευτοδώρο επιταγές, δίνουν κάποιες δώρο επιταγές. Εμείς όμως, σε όσους έχουν τα δάνεια αυτά, θα δώσουμε τη δυνατότητα να ανακτήσουν πίσω ένα πολύ μεγάλο μέρος μιας απλής δώρο επιταγής. Έχουμε επίσης μαζί μας τον κύριο Γιάννη Μαρινόπουλο. Ο κύριος Γιάννης Μαρινόπουλος είναι ο πρόεδρος των ομολογιούχων φυσικών προσώπων, που δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος αυτός μετά το PSI Plus, μετά το κούρεμα, μετά τις ψευδείς υποσχέσεις και ψευδείς παραστάσεις των πολιτικών μας. Είναι πάρα πολλές ψευδείς παραστάσεις, ξεκινώντας από τον άνθρωπο που διαπραγματεύθηκε, τον τότε Υπουργό Οικονομικών, όσο και μετέπειτα θα μας τα πει. Έχουμε βρει εδώ μία πατέντα και μπορούμε, πιστεύω, να υποστηρίξουμε με βάσιμο τρόπο ότι μπορούν αυτά τα χρήματα να ανακτηθούν εφαρμόζοντας τους νόμους, εκτός από τον πολιτικό παράγοντα. Έχουμε καλέσει μετά τις 9 τον κύριο Περπατάρη, ο οποίος θα μιλήσει και για τα θέματα τα εργατικά, τα ασφαλιστικά, αλλά και τον κύριο Μαλταμπέ, οι οποίοι θα μας υποστηρίξουν την άποψη που θέλουν να ακούσουν οι ομολογιούχοι. Και ξεκινάμε με το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα θα το αναπτύξει ο κύριος Λεωτσάκος. Θα αποδείξουμε ότι δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος, όπως ξέφυγε στον κύριο Στουρνάρα και διαμαρτυρήθηκαν οι Γερμανοί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, γιατί του ξέφυγε, έγινε πριν την ώρα του. Έχει προφανώς πιθανολογηθεί, μακάρι να υπάρχει και μια συμφωνία έστω και στο παρασκήνιο, ότι μετά τις γερμανικές εκλογές θα γίνει κούρεμα. Πάντως, όπως θα πει ο κύριος Λεωτσάκος και όπως θα πω και εγώ στη συνέχεια που έχω ετοιμάσει ένα άρθρο, ένα κείμενο «Πατριωτική προνοητικότητα» λίγο πριν από την απευκταία καταστροφή, θα δείτε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος και δυστυχώς δεν πάμε καλά και πρέπει να γίνουν έγκαιρα διορθωτικές κινήσεις. Λοιπόν, κύριε Λεωτσάκο, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το θέμα. Βεβαίως. Καλησπέρα και από μένα πρώτα απ' όλα. Η βασική επιδίωξη της εκπομπής μας σήμερα είναι να καταδείξουμε με πολύ έτσι απλό τρόπο και κατανοητό, όχι με δυσνόητους οικονομικούς όρους, γιατί το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Πρώτα απ' όλα να αναφέρουμε, πριν ξεκινήσουμε τις κάρτες, να σας δείξουμε τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, να σας πούμε ότι ένα χρέος είναι βιώσιμο ή δεν είναι βιώσιμο εάν εξυπηρετείται, εάν δηλαδή το ακαθάριστο χώριο προϊόν, τα έσοδα δηλαδή που έχει ένα κράτος, μπορεί να αποπληρώνει τις δανειακές του υποχρεώσεις είτε σε ιδιώτες είτε σε άλλα κράτη και βεβαίως να αποπληρώνει και τους τόκους και ουσιαστικά να εξυπηρετείται χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο προϋπολογισμό της χώρας. Αυτή είναι, ας το πούμε έτσι, η βάση για να χαρακτηριστεί ένα χρέος βιώσιμο ή μη βιώσιμο. Το παράδοξο με την Ελλάδα, για να δούμε επί της ουσίας το πρόβλημα, είναι ότι συνέβησαν δύο ιστορικά γεγονότα. Πρώτο ιστορικό γεγονός, αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Αυτό που λέμε PSI Plus, haircut, δηλαδή κούρεμα των ιδιωτών. Είτε ήταν θεσμικοί επενδυτές, οι τράπεζες και οι ιδιώτες. Έχουμε εδώ τον πρόεδρο του Συλλόγου των Φυσικών Προσώπων, ομολογιούχων, θα μας τα πει στην συνεχεία. Είτε βεβαίως τις τράπεζες και τους θεσμικούς επενδυτές.
Από όλη αυτή τη διαδικασία, μας είπε η προηγούμενη κυβέρνηση και ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ότι το ελληνικό χρέος και ο Πέτρος ο Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν και ο επικεφαλής του ΟΔΙΧ, ότι το ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά 105 δισεκατομμύρια. Άρα τι θα περιμέναμε, τα 350 δισεκατομμύρια που ήταν το συνολικό χρέος της χώρας να μειωνόταν κατά 105 δισεκατομμύρια. Να όμως που δεν συνέβησαν έτσι τα πράγματα. Εν συνεχεία είχαμε ένα δεύτερο επεισόδιο. Το δεύτερο επεισόδιο ήταν το buyback, δηλαδή η επαναγορά του χρέους. Και από αυτή τη διαδικασία το ελληνικό κράτος θα κέρδιζε, διότι ουσιαστικά θα αγόραζε σε πολύ χαμηλότερες τιμές χρέος που είχε εκδοθεί από τη διαδικασία του buyback, τη διαδικασία του PSI Plus. Άρα επί της ουσίας, για να καταλήξω, ξεκινήσαμε από μία βάση της τάξης των 350-360 δισεκατομμυρίων. Και από δύο ιστορικών διαστάσεων αποφάσεις, δηλαδή το haircut, το κούρεμα, που έφτασε συνολικά σε παρούσες αξίες κοντά στο 74,5% και από την επαναγορά του χρέους, να έχει μειωθεί το χρέος μόλις 45 δισεκατομμύρια. Δηλαδή έγινε ένας παγκόσμιος σαματάς με επίκεντρο την Ελλάδα, χρεοκόπησαν οι ελληνικές τράπεζες για να φτάσουμε σε ένα σημείο να μειωθεί το χρέος μας κατά 45 δις. Τι συνέβη? Κουρεύτηκαν και οι ομολογιούχοι εδώ. Μισό λεπτό, θα τα πούμε. Τι συνέβη? Για να αρχίσουμε σιγά σιγά να περνάμε και στις κάρτες, αλλά μην τις δείξουμε ακόμα. Τι συνέβη? Άλλαξε αυτό που λέει στην καθομιλουμένη, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αυτό συνέβη. Τι συνέβη επί της ουσίας? Μεταφέρθηκε το χρέος από τους ιδιώτες, τις τράπεζες, στα κράτη. Και ουσιαστικά το βάρος, η βαρύτητα του χρέους ως προς τις ανάγκες του ΑΕΠ της χώρας, επί της ουσίας δεν άλλαξαν. Πάμε να δούμε λοιπόν τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει για να δείξουμε, να καταδείξουμε γιατί λοιπόν το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Στο τέλος του 2012, κυρίες και κύριοι, το χρέος σε απόλυτο μέγεθος προσδιορίζεται στα 305,5 δισεκατομμύρια που βλέπετε στις κάρτες σας. Σημαίνει αυτό πρακτικά 157% του ΑΕΠ. Η ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το ΑΕΠ οφείλεται λόγω του γεγονότος ότι μειώθηκε το ΑΕΠ. Το χρέος μειώθηκε λιγότερο, το ΑΕΠ μειώθηκε περισσότερο, άρα ουσιαστικά η μείωση σε ποσοστιαία μεταβολή είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Εξού υπάρχουν και οι αντιδράσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει επί της ουσίας ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο διότι δεν υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Θα πούμε όμως αναλυτικά πώς συνδέεται το βιώσιμο χρέος με την ανάπτυξη. 2009-2012, αν θέλετε να ανοίξουμε λίγο την κάρτα για να φαίνεται λίγο πιο καθαρά, μπράβο, ότι ο Έλληνας φορτώθηκε πέραν του χρέους που είχε του σωρευμένου, γύρω στις 35.000 με 36.000 ευρώ κατ' άτομο, του προσθέθηκε και ένα επιπλέον βάρος 2.200 ευρώ επιπλέον. Δηλαδή, έγινε PSI, κουρεύτηκαν οι ομολογιούχοι τα φυσικά πρόσωπα, κουρεύτηκαν οι τράπεζες, κουρεύτηκαν οι θεσμικοί επενδυτές, κουρεύτηκαν και τα ασφαλιστικά ταμεία και παρόλα αυτά υπάρχει πρόσθετο βάρος στον Έλληνα πολίτη κατά 2.200 ευρώ. Τέλος του 2013, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι οποίες θα τις δούμε και την Δευτέρα στην έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, διότι θα παρουσιαστεί η ετήσια έκθεση όπου θα έχουμε και τις προβλέψεις της Τραπέζης Ελλάδος για το 2013, το χρέος θα φτάσει στο 318 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, θα αυξηθεί εκ νέου. Δηλαδή, παρά το κούρεμα, παρά την επαναγορά του χρέους, θα έχουμε εκ νέου αύξηση σε απόλυτα μεγέθη. Και σε ποσοστιαία μεταβολή, στο 174%, που θα είναι και η μεγαλύτερη η σχέση χρέους προς ΑΕΠ που καταγράφεται ποτέ στη χώρα. Δηλαδή, ενώ συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα σε αυτή τη χώρα, χρεοκόπησαν οι τράπεζες από το buyback, χρεοκόπησαν οι ιδιώτες φυσικά πρόσωπα, υπέστησαν τεράστια ζημία τα ασφαλιστικά ταμεία, υπέστησαν μεγάλες ζημιές και κάποιες τράπεζες του εξωτερικού, όσες δεν πρόλαβαν να ξεφορτώσουν δηλαδή τα ομόλογα ελληνικού χρέους που είχαν. Και παρόλα αυτά, βλέπετε ότι και σε ποσοστιαία μεταβολή και σε απόλυτο μέγεθος το χρέος δεν έχει μειωθεί. Το 2015, με βάση τις εκτιμήσεις, οι οποίες όμως ας κρατήσουμε μικρό καλάθι για το πόσο αξιόπιστες είναι, θα περιοριστεί από το 174 στο 171. Δηλαδή έγινε ένας παγκόσμιος σαματάς για 4 μονάδες διαφορά. Επί της ουσίας, 0 αποτέλεσμα. Από το 2009 στο 2016, κρατήστε και αυτή την παράμετρο, το ελληνικό χρέος δεν θα πέσει κάτω από 400 δις. Δηλαδή, Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι, έχει γίνει εδώ κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Δηλαδή, κάναμε τόσα πράγματα
προχωρήσαμε στη μεγαλύτερη και ιστορικότερη αναδιάθρωση χρέους που έχει γίνει στην ιστορία, σε δυτική χώρα. Βγάζω έξω την περίπτωση της Αργεντινής, της Ουρουγουάης και κάποιων άλλων χωρών. Και παρόλα αυτά, το χρέος δεν θα πέσει κάτω από 300 δισεκατομμύρια. Και η βασική αιτία που δεν θα πέσει κάτω από 300 δις, δηλαδή θα παραμείνει σε δυσαιώρητα ύψη, άρα μη διαχειρίσιμα ύψη, είναι λόγω του γεγονότος ότι η βασική φιλοσοφία της αναδιάθρωσης του ελληνικού χρέους στηρίχθηκε στο να φύγει το χρέος από τις τράπεζες και να περάσει στους φορολογούμενους Ευρωπαίους πολίτες. Άρα, κατ' ουσίαν, για την Ελλάδα δεν άλλαξαν τα πράγματα. Το νέο χρέος, δηλαδή αυτό που προήρθε από τα δάνεια που έχουμε πάρει. 109 δισεκατομμύρια το πρώτο δάνειο, 130 δισεκατομμύρια το δεύτερο δάνειο, μαζί βεβαίως με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αντιστοιχεί περίπου στο 60% του χρέους. Δηλαδή ουσιαστικά έγινε η μεγαλύτερη αναδιάθρωση χρέους στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού και ίσως και αυτού του πλανήτη. Και κατ' ουσίαν δεν άλλαξαν τα οικονομικά δεδομένα, απλώς άλλαξαν αυτοί που μας δάνειζαν. Δηλαδή έφυγαν οι τράπεζες από τη μέση και ήρθαν οι φορολογούμενοι Ευρωπαίοι πολίτες. Δηλαδή τα κράτη, η Τρόικα δηλαδή, οι Ευρωπαίοι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μας έχει δανείσει. Και να δώσουμε και ένα στοιχείο έτσι, όσον αφορά τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου. Το Υπουργείο λοιπόν Οικονομικών έχει στα ταμεία του, να το πούμε έτσι απλά, περίπου 5,9 δισεκατομμύρια. Για να συντομεύσω όμως τις αναφορές μου για το. Κατά πόσον είναι βιώσιμο ή δεν είναι βιώσιμο, που επί της ουσίας δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος, θέλω να αναφερθώ εντάχει στα 3-4 βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα και που ουσιαστικά καταδεικνύουν γιατί δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Έχουμε λοιπόν ένα δυσαιώρητο χρέος που, όπως είπαμε, μέχρι το 2016 δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 300 δισεκατομμύρια. Άρα, κατ' ουσίαν, έχουμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Η χώρα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει και σε απόλυτα μεγέθη το χρέος, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει και τα τοκοχρεολογία. Και την ίδια ώρα. Οι εκτιμήσεις του μεσοπρόθεσμου, όχι κάποιου απλού οίκου που είπε μια εκτίμηση, μια πρόβλεψη, ήταν ότι η ύφεση το 2013 θα είναι στο 5,5 περίπου της 100. Σωρευτικά, αν το δούμε αυτό, βέβαια μόνο η Citigroup έκανε πρόβλεψη ότι ήταν λίγο πάνω από 6%. Σωρευτικά, αν το δούμε αυτό, θα φτάσουμε περίπου στο 28-30% συνολικής ύφεσης από το 2009 έως και το 2013. Δηλαδή, 30% ύφεση σημαίνει ότι ο εθνικός πλούτος που παράγεται στη χώρα μας σε αιτήσια βάση, σε αυτό το διάστημα μειώθηκε κατά 30%. Γίναμε φτωχότερα δηλαδή κατά 30%. Το ελληνικό χρέος έφτασε σε απόλυτα μεγέθη στα 361 δισεκατομμύρια. Ήταν το πικ του χρέους σε απόλυτα μεγέθη. Πρώτου PSI, για να αιτιολογήσουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, οι τράπεζες κατήχαν συνολικό χρέος 190 δις. Οι ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία 72 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ήταν ιδιώτες αυτοί που δάνειζαν το ελληνικό κράτος για να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του προϋπολογισμού και ουσιαστικά να αποπληρώνει το παρελθόν χρέος. Οι ξένες τράπεζες πλέον τώρα κατέχουν, προσέξτε, από 190 δισεκατομμύρια τώρα κατέχουν 2,5 δισεκατομμύρια ελληνικού χρέους. Σε ονομαστικές αξίες, σε πραγματικές αξίες, είναι περίπου γύρω στο 1 δις. Οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν ελληνικό χρέος 300 με 400 εκατομμύρια. Ναι, καλά διαβάζατε, 300 με 400 εκατομμύρια. Τα ασφαλιστικά ταμεία γύρω στα 7,5 δις σε ονομαστικές αξίες. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία τα στοιχεία τα ανακοίνωσε σήμερα, κατέχει ελληνικό χρέος 30,8 δις. Για το οποίο όμως χρεώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν δέχεται να κουρευτεί. Θέλει ειδικό καθεστώς διαχείρισης και μεταχείρισης. Η Ελλάδα δανείστηκε και θα δανειστεί μαζί με τις επόμενες δόσεις σωρευτικά 240 δισεκατομμύρια. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μεταφέρθηκε το χρέος από τους ιδιώτες στους φορολογούμενους πολίτες και στην Τρόικα. Το ΑΕΠ θα συρρυκνωθεί στα 184 δισεκατομμύρια το 2013. Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε από τα 235 δις ΑΕΠ, δηλαδή παραγόμενου πλούτου στη χώρα και υποχωρούμε στα 184. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Περίπου 50 δισεκατομμύρια μείωση του ακαθάριστου χώρου προϊόντος. Και αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ελλάδα έγινε φτωχότερη κατά 50 δις. Και βεβαίως, γιατί είναι απαραίτητο το haircut, δηλαδή η νέα μείωση και τι θα αφορά? Θα είναι ένα haircut που ξεκινάμε από μια βάση της τάξης του 30%. Εάν μας ρωτήσετε τι είναι το πιο πιθανό, να γίνει ή να μην γίνει haircut, οι πιθανότητες να γίνει νέο haircut που θα αφορά όμως
Τα δάνεια που έχουμε πάρει από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τρόικα είναι σε ποσοστό 99,99%. Βγάζουμε μια πιθανότητα 0,1 για διάφορους ίσως λόγους. Και το ερώτημα είναι, θα είναι μόνο στο πρώτο δάνειο ή θα είναι και στα δύο δάνεια? Εάν είναι μόνο στο πρώτο δάνειο, τα 109 δις, το όφελος που θα έχει η Ελλάδα από το haircut, από τη νέα απομείωση, θα είναι περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν είναι από το σύνολο, θα είμαστε περίπου στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται τα χρήματα που έχουν δοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δηλαδή τα 50 δισεκατομμύρια. Αυτά δεν θα μπουν στη διαδικασία του haircut. Είπε ο Αλέξανδρος προηγουμένως ότι το θέμα θα ανοίξει μετά τις γερμανικές εκλογές. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θεωρώ ότι θα ανοίξει πιο γρήγορα. Σε επίπεδο πολιτικής διαβούλευσης. Δηλαδή, περί το καλοκαίρι θα τεθεί θέμα επί της ουσίας. Και αυτά που είπε ο Υπουργός Οικονομικών, και θα κλείσω με αυτό, από αυτά που είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Στουρνάρας, που δεν του ξέφυγε. Υπάρχει προσυμφωνία. Είναι ξεκάθαρο. Μας είπε να διαβάσουμε το τελευταίο ανακοίνωση του Eurogroup του Δεκεμβρίου. Και η αλήθεια είναι ότι ανέφερε ότι αν η Ελλάδα, λέει, παρουσιάσει πλεονασματικό προϋπολογισμό, έστω και στο τρίμηνο, έστω και σε μια μηνιαία βάση, θα μπορέσει ουσιαστικά να το θέσει επιτάπητος για να το διαπραγματευτεί, ειδικά με τους Γερμανούς που είναι και οι πιο σκληροπυρηνικοί. Το συμπέρασμα από όλα αυτά. Το συμπέρασμα από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Α, πριν πάω στο συμπέρασμα, να πω και το εξής. Ότι μια επιπρόσθετη πρόταση της Ελλάδος, η οποία θα τεθεί προς διαπραγμάτευση, είναι πέραν του haircut, το οποίο θα γίνει και θα αφορά τους Ευρωπαίους φορολογούμενους πολίτες, θα είναι να υπάρξει και μείωση στο 1% των επιτοκίων που λαμβάνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και βεβαίως, τα 240 ή 248 δισεκατομμύρια που συνολικά θα έχουμε δανειστεί, δεν θα είναι επαρκή. Εν κατακλείδη, για να κλείσουμε συμπερασματικά, το χρέος δεν είναι βιώσιμο για τον εξής απλό λόγο, ότι έφυγε το χρέος από τους ιδιώτες και μεταφέρθηκε στους φορολογούμενους πολίτες της Ευρώπης. Στα κράτη δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μας δάνεισαν. Ωραία. Και την ίδια στιγμή, μία κουβέντα μόνο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπήκε στη διαδικασία του haircut, κατά την άποψή μας απαράδεκτο. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επικαλείται ότι επειδή είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δανείζει τις ελληνικές τράπεζες, δεν πρέπει να κουρευτεί. Ενώ την ίδια στιγμή είχαμε μια επιθετική μείωση της ανάπτυξης της χώρας, ηφαισιακό καθεστώς δηλαδή, περίπου κατά 50 δισεκατομμύρια μειώθηκε το ΑΕΠ. Όλο αυτό το μείγμα, το καταστροφικό μείγμα που έπηξε την ελληνική οικονομία, μας οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και εκ των πραγμάτων θα πάμε σε νέο κούρεμα που τουλάχιστον θα είναι 30%. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λεοτσάκο. Εμείς παρουσιάσαμε το θέμα αυτό σήμερα και θα δείτε και το επόμενο θέμα που θα το αναπτύξω εγώ. Διότι υπάρχει τη Δευτέρα η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, ένα πολύ σημαντικό κείμενο. Και επειδή ανησυχούμε, εγώ προσωπικά ανησυχώ πάρα πολύ, θεωρώ την κατάσταση που βιώνουμε παρόμοια με τη μικρασιατική καταστροφή και θέλουμε να προειδοποιήσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα, όλους τους αρχηγούς, αλλά και τους πολίτες, το τι γίνεται. Και θα ξεκινήσω κι εγώ με τις δικές μου κάρτες. Πριν από αυτό θέλω να πω ότι ρυθμίσαμε, γιατί θέλουμε να ερχόμαστε σε επαφή με το κοινό που μας παρακολουθεί, 1-2 Μαρτίου θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη στο Ηλέκτρα Παλάς και εκεί ένας χορηγός, η εταιρεία Βιψώτικα, θα έχει γυαλιά στο 1/3 της τιμής τους και εμείς θα κάνουμε μια παρουσίαση την Κυριακή στις 12 η ώρα. Λοιπόν, να πάμε στις επόμενες κάρτες. Υπάρχει ένας τίτλος, «Πατριωτική προνοητικότητα λίγο πριν την καταστροφή». Θυμίζουμε οι αρχικές, αυτό το κείμενο είναι συμπληρωματικό, το θέμα συμπληρωματικό αυτού που είπε ο κύριος Λεοτσάκος. Οι αρχικές παραδοχές προέβλεπαν σωρευτική ύφεση της τάξης του 8-9% για 3 χρόνια, 2009-2011, σύμφωνα με το πρώτο μνημόνιο. Ανταυτού, η σωρευτική ύφεση θα αγγίξει το 30% μέχρι το τέλος του 2013. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Δεύτερον, οι διαρθρωτικές αλλαγές αποκλείεται να προσθέσουν τις 20 μονάδες στο ΑΕΠ που μας λείπουν σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Υποστηρίζουν οι δανειστές μας ότι δεν κάναμε τις διαρθρωτικές αλλαγές και επειδή δεν κάναμε τις διαρθρωτικές αλλαγές, γι' αυτό δεν έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε και γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη ύφεση.
και προβάλλουν και τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις ή τις τρεις πολιτικές κρίσεις όπως λένε αυτοί, προβάλλουν διάφορα θέματα, υπερτονίζουν το θέμα της φοροδιαφυγής και θεωρούν ότι έπρεπε να κάνουμε στρατιωτικές αλλαγές. Αλλά ό,τι και να γίνει, ακόμα και τώρα, δεν μας λένε ότι αν εφαρμόσουμε τις στρατιωτικές αλλαγές θα επανακτήσουμε 20% του ΑΕΠ. Αυτό ας το ξέρουν οι πολίτες. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι όταν έγινε ο δανεισμός της χώρας μας και αγόραζαν οι ελληνικές τράπεζες, οι ξένες τράπεζες, οι ιδιώτες, η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας ήταν από triple B έως A+. Επομένως, δεν ήταν ούτε triple A, ούτε υπήρχε ένας κίνδυνος. Και αυτόν τον κίνδυνο τον εγνώριζαν αυτοί που αγόραζαν. Μπορούσε λοιπόν να γίνει ένα κούρεμα στην αρχή του ιδιωτικού τομέα και όχι να γίνει αυτό που είπε και ο Πέτρος, να μεταφερθεί το χρέος από τους ιδιώτες στους Ευρωπαίους φορολογούμενους, που είναι πολύ πιο σκληρό τώρα να κάνει τα κουρέματα. Και εδώ, αντί να υπάρξει εξωτερική στάση πληρωμών, υπήρξε εσωτερική στάση πληρωμών. Ο κύριος Μαρινόπουλος είναι μάρτυρας και παθών αυτής της εσωτερικής τάσης πληρωμών. Και όχι μόνο ο κύριος Μαρινόπουλος. Τα νοσοκομεία, όλοι οι προμηθευτές του δημοσίου δεν πληρώθηκαν, δεν πληρώνονται, κουρεύονται. Και υποτίθεται οι επιτυχίες γίνονται γιατί δεν πληρώνει. Αντί λοιπόν να έχουμε εξωτερική στάση πληρωμών που μπορούσε να γίνει, δικαιολογείτο και δικαιολογείτο σύμφωνα με τα διεθνή standards και με την... και με τους ευρωπαϊκούς νόμους και με τους νόμους τους διεθνείς, δεν έγινε τίποτα από αυτά. Είναι εγκληματικό αυτό που έγινε, αλλά δυστυχώς έγινε. Επίσης, πρέπει να υπάρξει νομική διερεύνηση κατά πόσον το χρέος είναι ιδεχθές, odious debt λέγεται στα αγγλικά, ή όπως το λέει ένα πολιτικό κόμμα, επαχθές το λέει. Λοιπόν, είναι γνωστό εκ των προτέρων πως ο δανειζόμενος δεν ήταν σε θέση να το εξυπηρετήσει. Έπρεπε αυτοί που αγόραζαν να φρόντιζαν, να εξέταζαν τον δανειζόμενο που ήταν η ελληνική κυβέρνηση, αν έπρεπε να το δανείσουν ή όχι. Και επίσης το χρέος αυτό ανατοκίστηκε επισήμως. Όλα αυτά είναι στοιχεία του διεθνούς δικαίου που δεν τα έχουμε αξιοποιήσει ούτε πριν ούτε και τώρα. Τώρα, οι δανειστές επιβάλλουν όρους που δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Και το θέμα είναι γιατί τους επιβάλλουν αυτούς τους όρους, αφού ξέρουν ότι δεν βγαίνει. Τι επιβάλλουν? Και να σας πω, γιατί είμαστε οι πρώτοι που το είπαμε την πρώτη εκπομπή του Ιανουαρίου, ότι το πρωτογενές, το φερόμενο πρωτογενές πλεόνασμα ή το ουδέτερο για το 2013 δεν είναι διατηρήσιμο. Διότι οι φόροι είναι υπερβολικοί. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί? Λένε ότι το 2014 θα έχετε 1,4% πρωτογενές πλεόνασμα. Το 15 3% και το 16 4,5%. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με ρεαλιστικά οικονομικά δεδομένα. Γιατί δεν έχει σχέση? Διότι ο προκύψας στην πράξη πολλαπλασιαστής στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερος του 3. Τι σημασία έχει εάν τα εγχειρίδια του Δουνουτού και λοιπά λένε 1,5 ή τα θεωρητικά βιβλία που είναι οι καθηγητές των μακροοικονομικών που μας κυβερνούνε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, στην πράξη ο πολλαπλασιαστής είναι μεγαλύτερος του 3. Η Ελλάδα του 30% ανεργίας δεν θα έπρεπε να τρέχει με τέτοιους πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Αυτά είναι πρωτοφανή που γίνονται στη χώρα. Για να αντισταθμιστεί η ύφεση, θα έπρεπε να προσελκύει κάθε χρόνο επενδύσεις ξένες 9 δις ευρώ. Μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενου υπερβολικού χρέους ως προς το ΑΕΠ και χωρίς πρόσβαση στις αγορές. Τίθεται επίσης ζήτημα πρακτικής επιτευξιμότητος και ιδίως διατηρησιμότητας τέτοιων πλεονασμάτων. Το σημείο εκκίνησης είναι ήδη μη διατηρήσιμο. Όλοι ξέρουμε και λέμε ότι άντε 2-3 μήνες να αντέξουμε και δεν βγαίνει το πρόγραμμα, οι φόροι άντε να το προσπαθήσουμε. Αυτό όμως δεν μπορεί να δίνει βάση και για τα επόμενα χρόνια. Το σημείο εκκίνησης είναι ήδη μη διατηρήσιμο
καθώς και συγκεντρωτικές ταμιακές ροές του ιδιωτικού τομέα είναι ήδη αρνητικές και το ταμείο δεν αναπληρώνεται. Οι μεταφόρων εισοδήματος ταμιακές ροές των ακινήτων δεν αρκούν για να εξυπηρετήσουν τον ΦΑΠ. Αυτή τη στιγμή όποιος έχει ακίνητο πληρώνει και 150 και 200% επί του εισοδήματος, αν έχει εισοδήματα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει και εδώ πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος τη Δευτέρα να μας δώσει απάντηση μαζί με το Γενικό Λογιστήριο. Είναι αυτά διατηρήσιμα? Το ζήτημα των στόχων περί πρωτογενών πλεονασμάτων να διορθωθεί κοντά στο μηδέν και να επιστρέψει σε καθεστώς πραγματικά διατηρήσιμου χρέους μέσω κουρέματος του επίσημου τομέα. Κοροϊδεύουμε τους πάντες, ξένους, Έλληνες, όταν λέμε θα έχουν πρωτογενές πλεόνασμα και είναι το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι διατηρήσιμο. Λοιπόν, δεν μπορεί σε αυτή την κατάσταση να ελπίζει κανείς σε ένα περιβάλλον διαταραγμένης υπερχρέωσης όπου το κόστος του χρήματος είναι εξορισμού απαγορευτικού λόγω του δυνητικού ρίσκου. Η Ελλάδα έχει επιτόκια για τον ιδιωτικό τομέα κοντά στο 10% όταν η Γερμανία και οι Γερμανοί δανείζονται με 2, 2,5, 3%. 1,6. 1,1. Η Γερμανία, αλλά 1,6. Οι ιδιωτικές εταιρείες δανείζονται περισσότερο. Επομένως, τι βγαίνει? Ότι οι δανειστές κοιτάζουν απολύτως τα ίδια τους συμφέροντα. Δεν τολμούν να πούνε ότι πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα με προγράμματα όπως το σχέδιο Μάρσαλ κλπ. Σου λέει αυτές είναι οι ανάγκες ώστε να μην θίξουμε την παραμονή στο ευρώ, να διατηρήσουμε και να εξυπηρετήσουμε τις τράπεζες. Λοιπόν, και επίσης κοιτάζουν λοιπόν τα δικά τους συμφέροντα, να βλέπουμε τις κάρτες. Είναι προφανώς ασυγκίνητοι στο ανθρωπιστικό δράμα της Ελλάδος και των Ελλήνων πολιτών και είναι ικανοί, χωρίς κανείς να τους ελέγχει, χωρίς κανείς να τους επιπλήττει, χωρίς να επικαλείται κάποιος και το θέμα του προστίσαντος. Προστίσας είναι αυτός που εργάζεται σε έναν οργανισμό, ΔΝΤΟΥ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ικανοί λοιπόν να διαπράττουν απίστευτα λάθη οικονομικής ανάλυσης και προβλέψεις, χωρίς τιμωρία και χωρίς καμία ευθύνη. Διακατέχονται από πολιτικές ή καλύτερα πολιτικάντιδες τοπικές αγκυλώσεις. Δεν πάνε δηλαδή στα κοινοβούλια τους και να πούνε την πραγματικότητα. Την κρύβουν την πραγματικότητα όπως την κρύβουν και εδώ. Η Ελλάδα επίσης δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένο πως όσο η ίδια προσπαθεί και υπομένει μέχρι το σημείο αυτοθυσίας στο τέλος θα επιβραβευθεί. Μπορούν κάποια στιγμή για κάποιο λόγο που δεν τους εξυπηρετεί να βρούνε κάποια προσχήματα και να μας εγκαταλείψουν. Εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε, γιατί εμείς κάνουμε προτάσεις. Δεν κάνουμε μόνο διαπιστώσεις όπως κάνουν σε άλλες εκπομπές, όπως κάνουν οι πολιτικοί μας ή οι διάφοροι. Λοιπόν, πρέπει, αφού αποκτήσει ικανή υπερκομματική, επιστημονική και αντιπροσωπευτική διαπραγματευτική ομάδα, που το λέγανε από παλιά και δεν έχει γίνει, πρέπει να γίνει τώρα, με πατριωτική προνοητικότητα, λίγο πριν από την απευκταία καταστροφή, κανείς δεν τη θέλει την καταστροφή, αλλά αν δεν προετοιμαστούμε, θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Πώς προετοιμαζόμαστε με όπλα, πολεμοφόδια, φρεγάτες κλπ. Έτσι, αυτό είναι απαραίτητο να γίνει. Λοιπόν, πρέπει να απορρίψει κάθετα οποιαδήποτε νέα μέτρα πέραν αυτών που οδηγούν σε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Πρέπει να υποστηρίξει μια σταθερή επιχειρηματολογία για την τροποποίηση εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων, αν είσαστε καλά παιδιά. Θα πούμε, θα τα εφαρμόσουμε αυτά, αλλά πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του στόχου για σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα. Ακόμα και τώρα που θεωρείται ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται, να καταδείξει τις τεράστιες ηφαισιακές επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής και των μεγαλύτερων πολλαπλασιαστών τουλάχιστον κατά το διάστημα 12-14. 4. Να εργαστεί για να αποδείξει ότι τα πλεονάσματα είναι ταμιακά ανέφικτα και μη διατηρήσιμα λόγω της υστέρησης του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να υπάρξουν αναλύσεις από το Γενικό Λογιστήριο και την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είναι δυνατόν να λένε θα βγει. Πώς θα βγει, κύριε? Όταν αυτή τη στιγμή εμείς ρωτάμε, προσπαθούμε να δούμε τι ποσοστό Ελλήνων έχει καταθέσεις κάτω από 10.000, κάτω από 20, 50 και δεν μας τις λέει κανείς, να μας το απαντήσουν αυτό. Γιατί υπάρχουν στο εξωτερικό πληροφορίες ότι είναι το 85% κάτω από 2.500 ευρώ. Να μας απαντήσουν, μπορούν από τα έτοιμα λεφτά, χωρίς νέα λεφτά,
να διατηρηθεί αυτό το φερόμενο πρωτογενές πλεόνασμα. Λοιπόν, πρέπει να κερδίσει τη διαπραγμάτευση για περαιτέρω σημαντική απομείωση του χρέους στον επίσημο τομέα, στη βάση της ανεδαφικότητας οποιοδήποτε άλλου σεναρίου. Και πρέπει επίσης να ξέρουν όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί βιώσιμο το χρέος στο 60% του ΑΕΠ. Οι δε ξένες μελέτες το πάνε μέχρι 90%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι βιώσιμο, ιδίως με την κατάσταση που ζει η Ελλάδα. 6. Να κάνει βήματα που θα αποκαθιστούν σταδιακά τη σχέση εμπιστοσύνης με τους δανειστές του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή τις αγορές μέσω στοχευμένων πρωτοβουλειών. Δηλαδή, μπορεί να ενωθούν τα ομόλογα, να αποκτηθεί εμπορευσιμότητα, να μπορούν να αγοράζουν ομόλογα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου χωρίς να πληρώνουν 33% φόρο υπεραξίας. Διότι αγοράζουν γερμανικά ομόλογα χωρίς να πληρώνουν το 33%. Ενώ τα ξένα funds μπορούν να φτιάξουν στο Λουξεμβούργο και να μην πληρώνουν. Αυτές είναι οι λιθιότητες που κάνουν. Και εδώ φταίει και ο πολίτης που ψηφίζει αυτούς τους άσχετους. Λοιπόν, και 7. Να αποκτήσει τις υπεύθυνες θέσεις πολιτικούς με επιτυχημένο ιστορικό επιτυχιών προηγούμενους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, έστω και στο δημόσιο, αλλά να έχουν track record πετυχημένο. Όχι να είναι αποτυχημένοι και να τους βάζουν σε κέρυες θέσεις. Ή τώρα να έχουν άπειρα άτομα τα οποία να κατεβάζουν στο νομοσχέδιο το αναπτυξιακό και να λένε ότι όποιος λέει αγοράσει ακίνητο πάνω από 300.000 θα πάρει βίζα για 5 χρόνια. Μα αυτό είναι μια ηλιθιότητα. Όταν είχαμε πει ότι όποιος μένει στην Ελλάδα δεν θα πληρώσει φόρο για τα διεθνή εισοδήματα, για τα εκτός Ελλάδος εισοδήματα, όταν η Πορτογαλία δίνει διαβατήριο όποιος έχει 3 χρόνια ένα οποιοδήποτε σπίτι, όταν θα έρθει κάποιος δηλαδή για 5 χρόνια και μετά τι θα κάνει, θα πρέπει να φύγει να το πουλήσει το σπίτι. Τι ανοησίες είναι αυτές που γίνονται. Και όμως έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο έπρεπε να είναι 8 μήνες πριν. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, δραματική η κατάσταση. Να παρέμβω να πω κάτι. Λοιπόν, ένα λεπτό, Πέτρο μου. Λοιπόν, αυτά πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν. Γιατί αν δεν γίνουν, τα πράγματα είναι τραγικά για τον ελληνικό λαό. Και εγώ κουρώ τον κόδωνα του κινδύνου για όλους τους πολιτικούς, από τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων της κυβέρνησης, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Καμένο, την κυρία Παπαρίγα, όλους πρέπει όλοι να ενωθούν, να τα βάλουν κάτω και να κοιτάξουν το συμφέρον του ελληνικού λαού. Αλλιώς τα πράγματα θα είναι δραματικά. Λοιπόν, πες τι έχεις να πεις. Δύο παρατηρήσεις εν συντομία. Δείτε το παράδοξο. Ενώ αφιερώσαμε αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας για να καταδείξουμε γιατί δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος, και προσέξτε, Goldman Sachs, όποιοι γνωρίζουν και παρακολουθούν τα διεθνή ιδρώμενα, η Goldman Sachs είναι ένας εκ των εκφραστών της αμερικανικής οικονομικής διπλωματίας. Deutsche Bank, η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα και η μεγαλύτερη τράπεζα του πλανήτη, με περίπου 2-3 εκατομμύρια ενεργητικό, που είναι και ο εκφραστής της γερμανικής οικονομικής διπλωματίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα κόμμα αριστερό, με συνιστώσεις κτλ. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα σοσιαλιστικό δίθεν κόμμα. Και η Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα φιλελεύθερο κεντροδεξιό κόμμα, έχουν ταυτόσιμη θέση για το χρέος. Όλοι έχουν δηλώσει ότι το χρέος δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Μα τελείωσε, και θα πρέπει, τελείωσε, να, πρέπει να είναι. Συγγνώμη λίγο. Με αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Αμερικανοί, Γερμανοί, Έλληνες, σοσιαλιστές, αριστεροί, δεξί κτλ. Όλοι μαζί λένε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο πετράκι, και πρέπει να πάμε σε haircut. Ξεκάθαρο, μισό λεπτό λίγο. Πρέπει να πάμε σε πολύ μεγάλο. Δεν θα προλάβουμε. Δύο κουβέντες, μισό δευτερόλεπτο. Επειδή είπε για τις καταθέσεις, θέλω να προσθέσω ένα νούμερο που νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό. Στην Ελλάδα υπάρχουν 4,88 εκατομμύρια λογαριασμοί, Αλέξανδρε κυρίες και κύριοι, οι οποίοι είναι κάτω από 50.000 ευρώ. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν βάλεις ακόμα έναν φόρο, τους τελείωσες όλους. Ωραία. Και νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει πολλά. Νομίζω ότι το αναπτύξαμε το θέμα. Θα υπάρχει και ένα σχετικό άρθρο αύριο στο Euro Today. Όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει. Θα το αναπτύξουμε και την επόμενη Πέμπτη. Θα φέρουμε και κάποιους οι οποίοι ασχολούνται με τα μακροοικονομικά, αλλά τα γεγονότα είναι αψευδή. Και αυτά όλα εγώ τα τσεκάρισα με ξένους, οι οποίοι είναι Έλληνες, εργάζονται σε ξένα funds και πονάνε την Ελλάδα, και όλοι μαζί κάναμε αυτό την αναφορά. Μήπως μπορέσουν και βάλουν μυαλό οι πολιτικοί μας
και κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, αυτά που ανέφερα στο τέλος. Λοιπόν, θέλω όμως στο επόμενο θέμα μας, για να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές που έχουν δάνεια, να παρακαλέσω τον κύριο Μάρκου να μας πει ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις για το θέμα των δανείων που έχουν ληφθεί σε ελβετικό φράγκο και επίσης για το θέμα των ΜΑΕΚ που έχουν εκδώσει οι κυπριακές τράπεζες. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε. Ναι, κοιτάξτε, να το πάρουμε λιγάκι από την αρχή, κύριε Μωρετάκη, το όλο θέμα. Αυτό που προέκυψε ήταν ότι μεταξύ του 2006, ξεκίνησα δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2006, μέχρι τις αρχές του 2009, ανυποψίαστοι δανειολήπτες, νέοι άνθρωποι, οικογενειάρχες που είχαν ανάγκες για να φτιάξουν ένα σπίτι, κατέφυγαν στις τράπεζες, ξεκινώντας ένα σαφάρι, ας το πούμε, αναζήτησης χαμηλού επιτοκίου. Εκεί βέβαια προτάθηκε από τους τραπεζίτες, οι οποίοι συνήθως είχαν στενές επαφές με τους δανειολήπτες, αντί να πάρουν ένα οποιοδήποτε δάνειο, να προτιμήσουν ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Εκεί τώρα τι γινόταν. Το κύριο επιχείρημα σε αυτό το δάνειο σε ελβετικό φράγκο ήταν ότι πάρτε το, σας συμφέρει, έχει χαμηλό επιτόκιο. Που ήταν γεγονός. Ήταν γεγονός. Μια διαφορά της τάξης πάνω από δύο μονάδες περίπου. Έτσι ακριβώς. Μεταξύ του ευρώ και του ελβετικού. Τα δάνεια, τα στεγαστικά σε ευρώ ήταν μεταξύ. Αλλά ήταν βραχυπρόθεσμη θεώρηση, διότι ήταν εκείνη την εποχή το δάνειο χαμηλό. Σαφέστατα. Όταν έχει κάποιος έσοδα σε ένα νόμισμα, πρέπει να έχει και υποχρεώσεις στο ίδιο νόμισμα. Σαφέστατα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το εξής θέμα. Ότι κάποιος, για παράδειγμα, από το 2008 πήρε ένα δάνειο 100.000 ευρώ, αντιστοιχεία δηλαδή 165.000 ελβετικά φράγκα, τότε θα έπρεπε να κάνει το εξής. Θα έπρεπε, προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνό του, θα έπρεπε μάλλον να τον είχαν ενημερώσει οι τράπεζες, όπως και όφυλαν εξάλλου, γιατί θα πρέπει να σας πω στο σημείο αυτό ότι υπήρχε μία πράξη του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος από το 2002, η οποία έλεγε ότι η ελάχιστη ενημέρωση την οποία θα πρέπει να κάνουν οι τράπεζες σε κάποιον ο οποίος δανείζεται σε ξένο νόμισμα είναι πρώτον να τον ενημερώσουν για το συναλλαγματικό κίνδυνο και τις επιπτώσεις που συνολικά έχει και δεύτερον να προτείνουν τρόπους που θα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κίνδυνο. Κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε. Και λέω ότι Πολύ παραβιάστηκε η απόφαση του διοικητή, έτσι. Ναι, αυτό είναι. Δεν τηρήθηκε απλά. Δεν τηρήθηκε, παραβιάστηκε. Διότι. Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, να θυμίσουμε ότι είναι κοντά στο 9 με 10 περίπου% τη συνολική αγορά στεγαστική πίεση στην Ελλάδα. Ναι, και συνολικά στον αριθμό είναι γύρω δηλαδή, σε 65.000. Πόσοι είναι γύρω σε 65.000 δάνεια. Μα κατακλείστηκε ο κύριο Μάρκου, κατακλείστηκε την περασμένη Παρασκευή. Αντιστοιχούν στο 10% τη στεγαστική πίεση στην Ελλάδα. Μετά την εκπομπή μα, κατακλείστηκε από τηλεφωνήματα. Δεν μπορούσε να το αντέξει. Και εμεί εδώ πήραμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Και γι' αυτό το ξανασυζητάμε, αυτό το θέμα και να το εξαντλήσουμε. Για να μας ολοκληρώσει λίγο για να μας... Κοιτάξτε, θα έπρεπε τότε την περίοδο εκείνη να υπήρχε μία πρόταση αντισταθμίσματος του συναλλαγματικού κινδύνου. Δηλαδή αυτός που έπρεπε να δάνει 165.000 ευρώ, θα έπρεπε να ελβετικών φράγκων, θα έπρεπε να ανοίξει αντίστοιχα και μία θέση, να του προτείνουμε μάλλον, να ανοίξει μία θέση πώλησης στο ζεύγος ευρώ προς ελβετικό φράγκο. Έτσι. Πάντως, από ό,τι έκανε ένα πρώτο υπολογισμό. Θα μου επιτρέψετε ότι η βασική φιλοσοφία της πρότασης των τραπεζών προς τους δανειολήπτες για ελβετικό φράγκο ήταν λόγω της σταθερότητας που επιδείκνυε εκείνη την περίοδο η συναλλαγματική ισοτιμία. Μην το ξεχνάμε όμως αυτό. Ναι. Μπορεί να μιλάμε τώρα κατόπιν εορτής, αλλά τότε όμως υπήρχε μια αρκετά μεγάλη σταθερότητα στη συναλλαγματική ισοτιμία. Θα πρέπει στο σημείο αυτό τώρα και μια που το είπατε να σας πω ότι στις αιτήσεις εκθέσεις των τραπεζών το 2007 και συγκεκριμένα μία τράπεζα. Είδα ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης. Καθότι, λέει, κατά τη διάρκεια του 2007 υπήρχε το σενάριο υποτίμησης του ευρώ κατά 30%. Δηλαδή υπήρχε άσκηση επί χάρτου στο τι ακριβώς θα γινόταν σε μια τέτοια... Υπάρχει προσομοίωση τράπεζας... Υπάρχει σε έκθεση του 2007. Προσομοίωση ακόμα χειρότερο είναι αυτό. Σαφέστατα. Γι' αυτό λέμε ότι θα έπρεπε ο κίνδυνος αυτός να είχε προβλεφθεί και όχι να είχε προβλεφθεί απλώς, αλλά θα πρέπει να είχε δοθεί και μία πρόταση στο δανειολήπτη. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι και μία παράβαση του 2251. Δηλαδή, όταν σου αποκρύπτονται κάποιες πληροφορίες, οι οποίες αυτές τις πληροφορίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες
προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική σου επιλογή, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτή ήταν μια πληροφορία την οποία δεν την είχαν. Την περίπτωση του. Όμως, κύριε Μάρκου, όταν πηγαίνει κάποιος και συνάπτει ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο, δεν κατανοεί και το εθνικό του νόμισμα είναι το ευρώ, δεν κατανοεί ότι υπάρχει συναλλαγματικό ρίσκο. Εντάξει, υπήρχαν πολλά θέματα. Υπήρχε η προστασία της δόσης. Δεν είναι όλοι σαν και εσένα. Υπάρχουν νοικοκυρές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι υδραυλικοί, να έχουν μια χαρά εξυπνάδα, αλλά να μην έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι, γιατί ξέρω εγώ συγκεκριμένες περιπτώσεις που μας κατήγγειλαν. Που χωρίς να έχουν τις γνώσεις, δεν τους έχουν βάλει τράπεζες να υπογράψουν. Τι κάνουν τα νομικά τους τμήματα, τι κάνουν οι ίδιοι. Δεν τους βάλανε να υπογράψουν ότι έστω γραπτά, έστω ότι έχουν γνώση των κινδύνων. Λοιπόν. Σαφέστατα αυτό που λέτε, κύριε Μωραϊδάκη, και επίσης. Πάμε όμως πιο γρήγορα, είναι, γιατί έχουμε και. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές έταζαν προστασία στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Έτσι, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Υπάρχει διαφορά. Βέβαια, υπάρχει ωραία. Σημαντική διαφορά. Κύριε Μάρκου, θα κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί μας πιέζουν από το κοντρόλ. Και αμέσως μετά να πούμε για το θέμα των ΜΑΕΚ που θα κάνετε μια σύσταση. Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εργένης. Τώρα είσαι φανατικός μπαμπάς. Μέχρι σήμερα έπρεπε να κάνεις αυτό, τώρα πρέπει να κάνεις και αυτό. Χθες σκέφτηκες, αύριο θα πάω μια εκδρομή. Σήμερα το ξανασκέφτηκες. Οι επιθυμίες και οι ανάγκες αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό χρειάζεσαι έναν προθεσμιακό λογαριασμό που σε καλύπτει πάντα. Επιπλέον κάθε μήνα. Τώρα έχετε κάθε μήνα και το κεφάλαιό σας ελεύθερο και τους στόχους και αυξανόμενο προνομιακό επιτόκιο από την Τράπεζα Κύπρου. Για τυπικούς λόγους θα δώσετε μια κατάθεση. Για την αυθεντικότητα αυτής της κατάθεσης υπάρχει αυτός εδώ ανιχνευτής ψεύδους. Πείτε ένα προφανές ψέμα. Είμαι μελαχρινή. Καταλάβατε. Ναι. Πόσο χρονών είστε. 25. 28. Οκ, 30. Μπορείτε να μου πείτε πού βρισκόσασταν χθες το βράδυ μεταξύ 8 και 9. Δούλευα. Ήμουν στο αποθηκάκι του κήπου. Αχα, είμαι πολύ κοντά στο να εξιχνιάσω και αυτό το έγκλημα. Κοντεύω. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως δεν σας θεωρώ ένοχοι. Πού βρισκόσασταν στις 9 το βράδυ? Μάζευα την τραπεζαρία. Καλά, οκ, μιλούσα στο κινητό. Στις 10? Μιλούσα. Στις 11? Μιλούσα. Καλά, κορίτσι μου, πόσα πληρώνεις το κινητό σου? Καλέ, έχω καρτοσυμβόλαιο Κοσμοτέ με 1500 λεπτά δωρεάν. Ναι. Ναι, και έχω και σταθερό λογαριασμό κάθε μήνα. Καλά, αυτό δεν υπάρχει. Κι όμως υπάρχει καρτοσυμβόλαιο Κοσμοτέ. Κάνε και εσύ το καρτοκινητό σου καρτοσυμβόλαιο Κοσμοτέ για να έχεις και 1500 λεπτά δωρεάν προς όλη την Κοσμοτέ, αλλά και σταθερό λογαριασμό κάθε μήνα. Ήθελες να μιλάς πολύ χωρίς να χάνεις τον έλεγχο. Έγινε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Το δάχτυλο τσάκισα πάλι και πονώ, αχ και πονώ. Κάτι πρέπει να βάλω εδώ. Λίγο ιόδιο, αντισηπτικό. Αχ, θέλω γάζα και λίγο βαμβάκι. Τι ζητώ, τι ζητώ. Πού θα βρω φαρμακείο ανοιχτό? 11888. Άλλα της. Για φαρμακεία, νοσοκομεία, γιατρούς, ένας αριθμός σου έρχεται στο μυαλό. 11888. Και τώρα έχεις τρεις τρόπους να βρεις αυτό που ψάχνεις. Τηλέφωνο, site, application. Μήπως είναι καιρός για κάποιες αλλαγές? Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας σας με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Εποφεληθείτε από επιχορήγηση έως 70% στο κόστος εργασιών, επιδότηση επιτοκίου 100%, κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων και τη δωρεάν βοήθεια του Συμβούλου Έργου για να εξοικονομήσετε ενέργεια, χρόνο και χρήματα. Κάντε τώρα την αίτησή σας στο δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και της ΑΤΕ Bank. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξοικονόμηση.ipk.gr 14784. Για ραντεβού με τους γιατρούς της μονάδας υγείας του ΕΟΠΗ, καλέστε 14784. Everybody's getting a little bit touchy, touchy.
Η ακαταμάχητη απόλαυση Lay's όλο και μεγαλώνει. Lay's, και ακαταμάχητα και 20% περισσότερα. Μετρητά η κάρτα. Μετρητά. Μετρητά η κάρτα. Κάρτα. Μετρητά η κάρτα. Μετρητά. Με κάρτα. Νέα χρεωστική κάρτα Attica Debit Me από την Attica Bank. Πληρώνετε με μετρητά από το λογαριασμό σας, χωρίς να έχετε μετρητά επάνω σας. Είναι έξυπνη, πρακτική και πάνω απ' όλα ασφαλής. Χρεωστική κάρτα Attica Debit Me από την Attica Bank. Μετρητά με κάρτα. Attica Bank. Μαζί πιο ισχυρή. Επένδυσε στον ήλιο της Ελλάδας. Γίνε συμμέτοχος στην ενεργειακή επανάσταση που δημιουργεί το μεγαλύτερο ηλιοθερμικό πάρκο. Ήλιος Ελλάς 2. Η σίγουρη επένδυση με εξασφαλισμένο εισόδημα. Καθαρή συμφωνία υπό το φως του ήλιου. Με την εγγύηση του ενεργειακού ομίλου επενδύσεων και συμμετοχών, Μπίμπα Σαβέ. Κάποτε ήσουν ταγμένος εργένης. Τώρα είσαι φανατικός μπαμπάς. Μέχρι σήμερα έπρεπε να κάνεις αυτό, τώρα πρέπει να κάνεις και αυτό. Χθες σκέφτηκες, αύριο θα πάω μια εκδρομή. Σήμερα το ξανασκέφτηκες. Οι επιθυμίες και οι ανάγκες αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό χρειάζεσαι έναν προθεσμιακό λογαριασμό που σε καλύπτει πάντα. Επιπλέον κάθε μήνα. Τώρα έχετε κάθε μήνα και το κεφάλαιό σας ελεύθερο και τους τόκους και αυξανόμενο προνομιακό επιτόκιο από την Τράπεζα Κύπρου. Η οικονομία αλλάζει. Δημιουργεί ευκαιρίες και κινδύνους. Τα ακίνητα υπερφορολογούνται. Η καλύτερη αξιοποίηση των καταθέσεων, αποταμιεύσεων γίνεται απαραίτητη. Υπάρχουν ευκαιρίες στην κρίση. Οι σοβαροί επενδυτές θέλουν τους ειδικούς. Εμπιστέψου την Ούντιος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΗ για ελληνικές και παγκόσμιες επενδύσεις σε ομόλογα, μετοχές, παράγωγα. Επενδυτικές συμβουλές κατάλληλες για την ιδιαίτερη προσωπική περίπτωση. Καλησπερίζουμε τον κύριο Δημήτρη Περπατάρη, ο οποίος είναι μόνιμος συνεργάτης εκπομπής. Καλησπέρα κύριε Περπατάρη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εργατολόγος, δικηγόρος, με μεγάλη εμπειρία, από τους καλύτερους που υπάρχουν στα εργατικά θέματα, συνταξιοδοτικά. Και καλησπερίζουμε επίσης και τον κύριο Μαλταμπέ, τον κύριο Γιάννη Μαλταμπέ, γνωστό δικηγόρο, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν, κύριος Μαλταμπές με τον κύριο Περπατάρη, και στο θέμα των των ομολόγων, που πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα να πάρουν τα χρήματα. Πριν όμως δώσω το λόγο στον κύριο Μάρκου να μας πει και για τα ΜΑΕΚ, αυτά τα ομόλογα των Κυπριακών Τραπεζών, θέλω να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Μαυραγάνη. Θα το βάζουμε σε κάθε εκπομπή, διότι
τι να πω. Η μία λέξη είναι προδοσία. Όχι ότι ο κύριος Μαυραγάνης είναι προδότης, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Υπάρχουν νόμοι διαχρονικά. Τον κύριο Μαυραγάνη ειδικά τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Αλλά υπάρχουν νόμοι οι οποίοι ισχύουν, φορολογικοί νόμοι, οι οποίοι όχι μόνο δεν δίνουν έσοδα στο δημόσιο, αλλά διώχνουν δουλειές από την Ελλάδα. Για να δούμε αυτές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, πόσα έσοδα έχει το δημόσιο, αν έχει τα τελευταία 10 χρόνια, από κέρδη, χωρίς υπολογισμό ζημιών σε Forex, είναι πράξη επί συναλλάγματος και παράγωγα εκτός οργανωμένων αγορών, διότι υπάρχει μια φορολογία 20% επί των κερδοφόρων πράξεων, με αποτέλεσμα να πάνε να κάνουν συναλλαγές όσοι ενδιαφέρονται σε πλατφόρμες εκτός Ελλάδος, από κέρδη σε περίπτωση υπεραξίας ομολόγων, από το φόρο πωλήσεων ξένων μετοχών που διαπραγματεύονται σε ξένα χρηματιστήρια και είναι 0,20%. Αυτοί όλα τα ερωτήματα μπαίνουν, διότι ενώ δεν έχουν έσοδα, μπαίνουν και εμποδίζουν δουλειές να υπάρχουν στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύουν και για τη ΣΑΕΔΑΚ. Το στείλαμε στον κύριο Μαυραγάνη, είπαμε και σε βουλευτές να το υποστηρίξουν και δεν είναι τυχαίο που το Λουξεμβούργο έχει 1.700 ευρώ ελάχιστο μισθό, ενώ η Ελλάδα έχει 580, γιατί έχει αυτές τις δυνατότητες. Γιατί στο Λουξεμβούργο οι άνθρωποι είναι έξυπνοι. Τελικά φαίνεται ότι εμείς δεν έχουμε έξυπνους πολίτες, ή τουλάχιστον οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι υπουργοί μας δεν έχουν αυτή την εξυπνάδα. Πραγματικά είναι απίστευτα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στα αυτά τα ερωτήματα για να δούμε αν θα μας απαντήσουν. Να μας απαντήσουν τουλάχιστον, αν έχουν έσοδα, να συνεχίσουν και να τους αυξήσουν. Αλλά αν δεν έχουν έσοδα, πρέπει να τους αποσύρουν. Αυτό είναι το περιεχόμενο. Λοιπόν, κύριε Μάρκου, πέστε μας για τα ΜΑΕΚ. Πρόκειται να βγάλετε σύντομα μία σύσταση. Ναι, επειδή με ρωτήσετε... Η σύσταση, για να διευκρινίσουμε στους τηλεθεατές, σημαίνει ότι εκφράζεται μία άποψη, μία γνώμη. Η γνώμη, η σύσταση, είναι προαιρετική για το δικαστήριο, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση αντίθετη με τη σύσταση. Είναι έτσι? Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα κείμενο, είναι νομικά τεκμηριωμένο, συνήθως δεν αμφισβητείται και πολλές φορές αποτελεί και βάση για τους δικαστές προκειμένου να διαμορφώσουν την άποψή τους. Χωρίς φυσικά αυτό να είναι δεσμευτικό σε καμία. Εντάξει, είπαμε, δεν περίπτωση. Είναι δεσμευτικό, αλλά στην πράξη έτσι εφαρμόζεται. Λοιπόν, εσείς τι θα βγάλετε? Τα ΜΑΕΚ, κοιτάξτε, ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση, για το άλλο που λέγαμε με το ελβετικό φράγκο, ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση ελλιπούς ενημέρωσης. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση, οι επενδυτές πήγαιναν στην τράπεζα, ήταν μέσοι επενδυτές και όχι υψηλού ρίσκου. Έτσι, ήταν οικογενειάρχες, συνταξιούχοι, οι οποίοι αυτό που ήθελαν ήταν φυσικά να έχουν τις καταθέσεις τους ασφαλείς και να έχουν ένα ικανοποιητικό επιτόκιο. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, λόγω της σχέσης που υπήρχε και πάλι με τους τραπεζικούς, γιατί συνήθως υπάρχει οικία σχέση, τους πρότειναν να επενδύσουν στα ΜΑΕΚ. Μην ξέροντας αυτοί περί τίνος ακριβώς πρόκειται, αυτό που τους έλεγαν φυσικά είναι ότι θα έχουν εξασφαλισμένες αποδόσεις, θα έχουν ένα επιτόκιο της τάξης του 6,5% περίπου, θα έχουν εξασφαλισμένο... 5,5-6,5% ήταν κατά βάση το εύρος που έβγαλαν όλες τις Κυπριακές. Έτσι. Θα έχουν εξασφαλισμένο για τα 5 πρώτα χρόνια, θα είναι εξασφαλισμένο το κεφάλαιό τους και θα υπάρχει δυνατότητα μετατροπής αυτό, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν ξεκαθαρισμένο. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα επενδυτικό προϊόν, όπως και στην περίπτωση του ελβετικού φράγκου μιλούσαμε πριν, το οποίο φυσικά έχει ρίσκο. Και βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί εκτεθειμένοι, μάλλον το αντιλήφθηκαν αυτό το 2012, όταν ήταν η πρώτη χρονιά η οποία δεν πήραν αποδόσεις. Δεν πήραν δηλαδή τόκους για το κεφάλαιο το οποίο είχαν αρχικά επενδύσει. Μου επιτρέπετε? Ναι. Επειδή το θέμα των ΜΑΕΚ το έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά χρόνια λόγω του ρεπορτάζ που κάνω, ναι, για τις τράπεζες που ασχολούμαι, και επειδή είναι ένα κυπριακό μοντέλο άρνησης κεφαλαίων. Σε τι ποσό ανέρχονται? Μιλάμε, τα ΜΑΕΚ συνολικά αγγίζουν τα 1,3 περίπου δισεκατομμύρια. Ναι. Αλλά προσέξτε όμως, επειδή είχα διαβάσει πολύ προσεκτικά όλες τις συμβάσεις, θα πρέπει να πούμε δύο παραμέτρους. Το βασικό τους πρόβλημα ήταν η τιμή μετατροπής. Εκεί ήταν το κλειδί. Σας θυμίζω ότι η τιμή μετατροπής του πρώτου ΜΑΕΚ της Κύπρου ήταν στα 9,5 ευρώ για να καταλήξει στα 2,5 που και πάλι δεν βγαίνει. Αλλά όμως σε όλα τα ΜΑΕΚ, συγγνώμη, υπήρχε η ρήτρα του κινδύνου που αναφέρεται.
υπήρχε η ρήτρα του κινδύνου. Κοιτάξτε, η ρήτρα του κινδύνου. Το θέμα είναι ότι όταν ένας μέσος επενδυτής. Δηλαδή ότι υπό προϋποθέσεις η τράπεζα μπορεί να μην πληρώσει επιτόκιο. Αυτό εννοώντας ρήτρα κινδύνου. Δηλαδή υπήρχε ρήτρα κινδύνου, δηλαδή σαν ΜΑΕΚ της Τραπέζης Κύπρου. Με τα οποία είμαι απόλυτος αυτός, τα οποία σας λέω. Αλλά και της Λαϊκής. Αυτές οι δύο τράπεζες κατά βάση είχαν εκδώσει πολλά ΜΑΕΚ, μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου, γιατί τους είχε δώσει το πράσινο φως η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να μπορούν να δουλούν κεφάλαιο μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και υπήρχε η ειδική ρήτρα που έλεγε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις που εάν δεν τις πληρεί η τράπεζα, δεν θα καταβάλει τον τόκο. Κοιτάξτε, σε αυτό που λέτε, όντως έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι ο μέσος επενδυτής. Δηλαδή ένας συνταξιούχος, γιατί για τέτοιους μιλάμε τώρα, έτσι. Πρόκειται για συνταξιούχους. Δεν είναι για όλους τους επενδυτές, είναι για τους μη έχοντες την καταλληλότητα. Σε αυτό είναι λογικό. Ναι, αυτό είναι η καταλληλότητα. Και εκτός αυτού. Είναι αυτό που θα έρθουμε και στο επόμενο θέμα. Η καταλληλότητα που προβλέπεται και από τη MIFID με τον νόμο 1η Νοεμβρίου 2007. Για να ολοκληρώσει λίγο. Σε αυτό τώρα θέλω να σταθώ σε αυτό που λέει ο κ. Μωραϊτάκης τώρα. Ότι όταν κάποιοι έφτασαν σε σημείο και είπαν ότι θα τα εξαργυρώσουμε, θα πάρουμε τη ζημιά μας για να φύγουμε, τότε του ζητήθηκε. Η έκθεση καταλληλότητας. Και στην έκθεση καταλληλότητας αυτή, λοιπόν, κρίθηκαν πολλοί από αυτούς ακατάλληλοι. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, τι γίνεται. Ναι, μεν στη δημόσια εγγραφή δεν προβλέπεται, δεν αποτελεί επενδυτικό προϊόν δεν αποτελεί προϊόν και δεν χρειάζεται, αλλά δεν μπορεί όμως στην πώληση να χρειάζεται αυτό και ξαφνικά να ανακαλύπτουμε ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ένα θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. Στην προκειμένη περίπτωση, τι έχουμε. Έχουμε την τράπεζα, η οποία. Φέρεται να είναι ο εκδότης των ομολόγων και σαν εκδότης των ομολόγων φυσικά ποιος είναι ο σκοπός της και ο προορισμός του και η αποστολή του είναι να έχει καταρχήν ιδίο όφελος γιατί αποσκοπεί στην κάλυψη της συγκεκριμένης έκδοσης. Ναι, έτσι. Το κεφαλαιακό αναγκών για να καλύψει ακριβώς από την άλλη μεριά όμως είναι η ίδια που είναι και δρά ως παροχέας των επενδυτικών αυτών υπηρεσιών. Είναι ποτέ δηλαδή δυνατόν να έχεις παράλληλα δύο διαφορετικούς ρόλους, αλληλοσυγκρουόμενους, ποιον από τους δύο θα υπερασπιστείς. Η πρότασή σας τώρα ποια είναι. Η πρότασή μας. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα και στην τιμή μετατροπής, γιατί υπάρχει τεράστια χάσμα, και στο γεγονός ότι δεν πληρώνονται οι τόκοι. Ποια είναι η πρόταση αυτή. Η πρότασή μας είναι να αφαιρεθούν οι τόκοι, τους οποίους έχει πάρει ο κάθε επενδυτής όλα αυτά τα χρόνια. Και να κατευληθεί το υπόλοιπο του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης. Άρα, δηλαδή, από το κεφάλαιο που, αν ας πούμε, ήταν 100 ευρώ, αφαιρεί στους τόκους, ας πούμε ότι είναι 30 ευρώ, σου δίνεις καθαρό κεφάλαιο 70 και καθαρίζεις με αυτό. Εκεί θα είναι αυτό. Τι οικονομικές επιπτώσεις έχει στις τράπεζες, δηλαδή το 1,3, τι ζημιά θα υπάρξει. Για πρώτον αυτό και δεύτερον, αφενός και αφετέρου, γνωρίζω ότι η πρόταση που έχουν υποβάλει οι Κυπριακές Τράπεζες στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι να υπάρξει μετατροπή, αναπροσαρμογή μάλλον, μετατροπή σε μετοχές και αναπροσαρμογή της τιμής μετατροπής. Δηλαδή να είναι σχετικά κοντά στις τρέχουσες χρηματιστηρικές γιατί έχουν κοντά βαραθρωθεί οι μετοχές. Εμείς δίνουμε μία άλλη διάσταση, εξάλλου θα το δείτε στη σύσταση που θα δημοσιευθεί στις επόμενες μέρες. Προσεγγίζεται νομικά το όλο θέμα. Έτσι, και με βάση αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα αυτό. Τώρα η διάσταση που μπορεί να έχει στις τράπεζες αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο δεν το ξεχνάμε. Οι τράπεζες δεν μπορούν να επιστρέψουν κεφάλαιο αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουν κεφάλαια. Και γι' αυτό τη σύσταση αυτή θα απευθυνθεί και στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς προκειμένου να λάβουν γνώση και να εκφράσουν τις απόψεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μάρκο. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και γιατί πρώτα στην εκπομπή μας δώσατε αυτές τις πληροφορίες. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Και εμείς σας εκτιμούμε πάρα πολύ, σας υποστηρίζουμε. Ξέρουμε ότι κάνετε μια καταπληκτική δουλειά και αυτό να το ξέρουν οι πολίτες, ότι υπάρχουν αρχές που δουλεύουν και κάνουν εξαιρετική δουλειά υπέρ των πολιτών, καταναλωτών αυτής της χώρας. Να έρθουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Εδώ υπάρχει ο σύλλογος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ομολογιούχων Φυσικών Προσώπων, ο κύριος Γιάννης Μαρινόπουλος. Ο κύριος Γιάννης Μαρινόπουλος έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες. Έχει τρέξει στους υπουργούς, στους αρχηγούς των κομμάτων. Έχει κάνει πολύ μεγάλο αγώνα ο ίδιος και το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι οι ομολογιούχοι έχουν φάει ξύλο, έχουν πάει στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Εν πάση περιπτώσει έχουν αγωνιστεί. Γιατί έχουν αγωνιστεί, διότι εμπιστεύτηκαν το ελληνικό δημόσιο και αγόρασαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, που είναι η απευθείας υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης, τα οποία υπέστησαν κούρεμα. Έχασαν οι άνθρωποι κοντά στο 72% της αξίας των χρημάτων που κατέβαλαν. Και βρέθηκε
ότι μία από τις πολλές λύσεις, τις οποίες θα μας πει ο κύριος Μαρινόπουλος, ότι να μας πει όλες τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις, εκτός δηλαδή από τον πολιτικό, από τον πολιτικό τρόπο και την, το οποίο προσκρούει βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και βρέθηκε μια λύση που εδώ οι δικηγόροι θα μας πούνε εάν έχει βασιμότητα, δηλαδή να θεωρηθεί ότι δεν είχαν την καταλληλότητα και τη συμβατότητα αυτοί που αγόρασαν τα ομόλογα, διότι δεν τους ενημέρωσε κανείς για τους κινδύνους που ήσαν πράγματι πρωτόγνωροι με το PSI Plus, με την Παναγορά και όλα αυτά τα σχετικά, και ως εκ τούτου υπάρχει ευθύνη. Λοιπόν, κύριε Μαρινόπουλε. Λοιπόν, καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε βήμα να πούμε ακόμα μια φορά. Για ακόμα μια φορά. Να πω καταρχήν για ποιο λόγο κάποιος θα αγόραζε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ο βασικός λόγος ήταν για την ασφάλεια. Η ασφάλεια του ότι πας απευθείας στον εγγυητή. Από τη στιγμή που ο εγγυητής των τραπεζών είναι το κράτος. Ήταν απευθείας υποχρέωση. Σωστά. Απευθείας στον εγγυητή. Από τη στιγμή λοιπόν που ο εγγυητής των τραπεζών είναι το κράτος και από τη στιγμή που οι τράπεζες ήταν επίφοβες και ακόμα και τώρα θεωρούνται χρεοκοπημένες, κάποιος θεωρούσε ότι αν πήγαινε απευθείας στο κράτος, ο οποίος έβγαζε τον τίτλο αυτό, ήταν πιο ασφαλής. Και μάλιστα έλεγε, σκεφτόταν κάποιος, ότι εντάξει, μπορεί να χρεοκοπήσει ο εκδότης, σου λέει. Εντάξει, άμα χρεοκοπήσει ο εκδότης, δεν θα υπάρχουν τράπεζες, δεν θα υπάρχουν σούπερ μάρκετ, δεν θα υπάρχει απολύτως τίποτα από όλα αυτά. Και όμως, στην πραγματικότητα τι έγινε. Και οι τράπεζες υπάρχουν και τα ομόλογα των τραπεζών πληρωθήκανε. Πριν από λίγο με τον κύριο Λεωτσάκο συζητάγαμε πόσο πληρωθήκανε τα ομόλογα των τραπεζών, πιο πολύ από το ελληνικό δημοσίου. Και τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα, δεν έχει σημασία. Τα tier 1 ομόλογα των τραπεζών που ήταν οι προνομίες μετοχές πληρωθήκαν, εξαγοραστήκαν περίπου 40% των αρχείου τη αξία. Το 40% βεβαίως. Πληρωθήκαν μετρητά 40%. Ναι, όχι το 100%. Το ελληνικό δημοσίου είναι λιγότερο. Είναι ακόμα πιο χαμηλά από αυτό. Η τράπεζα είναι χρεοκοπημένη. Πλήρωσε η τράπεζα το 40% στον αυτό που είχε αγοράσει το tier 1 που ήταν σαν προνομίου είχε μετοχή, είπαμε. Το tier 1 έτσι είχε ρίσκο ξεκάθαρο. Πληρώθηκε πιο ακριβά από το ομόλογο του ελληνικού δημοσίου. Τα tier 2 πληρώθηκαν στο 50%. Τα tier 1 πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου. Έτσι. Δεν πειράχτηκε καμία κατάθεση. Κανείς δεν έχασε ούτε 50 ράκια, ακόμα και σε χρεοκοπημένες τράπεζες, ακόμα και σε συνεταιριστικές που δεν ήταν καν στο ΤΕΚΕ. Δεν ήταν στρατηγικές συνεταιριστικές. Παρ' όλα αυτά δεν πειράχτηκε κανένας. Και εμείς πήραμε ομόλογα από 42 για να εγκλωβιστούμε, για να πάρουμε το 46% όταν θα έχουμε πεθάνει. Δηλαδή, αντί να μας δώσουν κάτι αυτή τη στιγμή και να τελειώσουμε, μας έχουν εχμαλωτήσει σε μια τοποθέτηση για 30 χρόνια. Ανθρώπους 80 ετών, έχω έναν κύριο 82 ετών που τρέχει στις συγκεντρώσεις, βγαίνει και τα λέει, λέει εγώ θα είμαι 110. Υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτός ο άνθρωπος? Και ερχόμαστε λοιπόν στην καταλληλότητα. Εμείς λοιπόν, σαν νομικές ενέργειες, κάναμε, επειδή είχαμε περιορισμό χρόνου 60 ημέρες, την αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία εκδικάζεται 22 του Μαρτίου. Είχε πάρει μια αναβολή, ήταν στο αρχές Φεβρουαρίου και πήρε μια αναβολή. Εκεί λοιπόν ζητάμε την ακύρωση του PSI για μας, για τα φυσικά πρόσωπα, γιατί για βασικούς λόγους συνταγματικότητας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια περιουσία, γίνεται δίμευση περιουσίας. Και όχι μόνο γίνεται δίμευση περιουσίας, καλούμαστε επιπλέον, είναι πέρα από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, και καλούμαστε επιπλέον να πληρώσουμε φόρους για να ανακεφαλαιοποιήσουμε και τις τράπεζες. Δηλαδή, ούτε φορολογικά υπάρχει κάποια διαφοροποίηση και πας έχουν πάρει την περιουσία. Αυτό είναι λοιπόν ο ένας δρόμος που έχουμε κάνει. Και θα δούμε αυτό πώς θα πάει. Από εκεί και πέρα, άλλοι δρόμοι που μπορούμε να. Και έχουμε συζητήσει και ψάχνουμε αυτή τη στιγμή για προσφορές από δικαιωτικά γραφεία, έχουμε βάλει και μια προκήρυξη στο site μας, είναι άλλες δυνητικές επιλογές. Μία επιλογή ήταν να κάνουμε αγωγές στο ελληνικό κράτος, στα διοικητικά δικαστήρια. Μία άλλη επιλογή που είχαμε συζητήσει και ψάχνουμε να δούμε κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί, να πηγαίναμε να δίνουμε των τραπεζών για παραπλάνηση, κανονιστική συμμόρφωση. Μπορεί να μας πείτε εδώ πέρα οι δικηγόροι, μπορεί να μας διαφωτίσουν ακόμα πιο πολύ. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας μας. Είναι βαριά λέξη. Αποσιώπηση μπορεί να πούμε πάντως. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Πριν από λίγο είπατε για τα ΜΑΕΚ. Τα ΜΑΕΚ είχαν ενημερωτικό δελτίο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου δεν είχαν ενημερωτικό δελτίο. Έτσι, μεγάλη διαφορά είναι αυτή. Άρα λοιπόν δεν είχαμε ούτε καν τη δυνατότητα. Αυτό δεν είναι παραπλάνηση. Αλλά θα μπορέσει να πει και η τράπεζα όμως ότι. Μα και εγώ έχασα από αυτή την υπόθεση. Δηλαδή είχα και εσύ ω φυσικό πρόσωπο. Ναι, αλλά η τράπεζα όμως. Με συγχωρείτε, κύριε Λεωτσάκο. Υπολογίζαμε λοιπόν μαζί. Ένα λεπτό. Η τράπεζα μπορούσε καταρχήν να χετζάρει με CDS. Δεύτερο, έχουν πάρει οι τράπεζες από τον νόμο Αλοκοσκούφη
28 δισεκατομμύρια, από τα οποία τα 13 μπήκαν στο δημόσιο χρέος, και επιπλέον μετά το PSI 41 δισεκατομμύρια δανειστήκαμε και άλλα λεφτά θα δανειστούμε. Συνολικά 61 δισεκατομμύρια έχουν πάρει οι τράπεζες για να κρατηθούν στη ζωή. Όταν λοιπόν οι τράπεζες συμφωνήσανε στο PSI, είχαν πάρει το ανταλλαγμά τους. Και επιπλέον έχουν πάρει φοροαπαλλαγές για 30 χρόνια, οι οποίες αναγνωρίζονται σαν κεφάλαιο στις τράπεζες. Εμείς δεν έχουμε πάρει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, εμείς είμαστε στον ΚΕΑΔΑ, αυτοί είναι στις δουλειές τους, έχουν τις τράπεζές τους, έχουν τις θέσεις τους, και εμείς πρέπει να πληρώσουμε και φόρους για να τους ανακεφαλαιοποιήσουμε. Πού είναι η δικαιοσύνη? Θέσεις τους με όλες τις δυνατότητες. Βεβαίως. Λοιπόν, να μας πει είναι τώρα ο κύριος Περπατάρης ποια είναι η γνώμη του και μετά ο κύριος Μαλταμπές. Δώσε τον κύριο Μαλταμπέ το λόγο για και τον αναφέρω. Όχι, εσύ πες πρώτα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι εδώ πέρα υπάρχει θέμα αποζημιωτικής ευθύνης. Ευθέως. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια για αποζημίωση κατοχικού δημοσίου, το οποίο ταυτίζεται, όπως πολύ σωστά είπατε, ταυτίζει τις δύο ιδιότητες του πρωτοφυλέτη και του εγγυητή σε εκείνη την περίπτωση. Εδώ πέρα υπάρχει θέμα, επομένως, παραπλάνησης και ζημία, διότι υπάρχει ένα στοιχείο υπαιτιότητας ως προς την έλλειψη ενημέρωσης και της διαφώτισης του καταναλωτικού επενδυτικού κοινού. Δεν υπάρχει καμία προσπάθεια αυτή η ζημία τουλάχιστον να αμβλυνθεί, δημιουργεί τρομακτικά αδιέξοδα σε χιλιάδες επενδυτές νοικοκυριά. Και θεωρώ ότι περιλαμβάνει και ένα χαρακτήρα υπερπροστασίας των τραπεζών σε σχέση με το μέσο πολίτη καταναλωτή, ο οποίος θα έπρεπε κατεξοχήν από το Σύνταγμά μας και από τις διεθνείς συνθήκες να προστατεύεται σε αυτές τις συναλλαγές. Η μη ύπαρξη δε ενημερωτικού δελτίου δείχνει ακριβώς ότι ήταν αφημένος στο έλεος της οποιασδήποτε επενδυτικής πολιτικής ή μακροοικονομικής πολιτικής υπήρξε συνέχεια με όλες τις αυθαίρετες επιλογές. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε και εμένα, με επισκέφθηκε ο Σύλλογος των Μετόχων στο ΤΑΦ-ΤΑΦ, ότι η ασφάλιση των επενδύσεων γινόταν με CDS. Ξαφνικά αυτό σταμάτησε. Ξαφνικά. Σε ένα βράδυ. Γιατί? Ποιος εκθέτει αυτή τη. Βεβαίως θα υπάρξει ο γνωστός αντίλογος. Δεν γνωρίζει ο μέσος επενδυτής το ρίσκο αναλαμβάνοντας αυτή τη διαδέδα. Βεβαίως. Δεν μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για το ρίσκο αυτό καθ' αυτό. Μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για την παραπλάνηση ή την υποτίμηση των αξιών που συνοδεύαν την επένδυσή του, η οποία έφτασε στο σημείο του να μην λαμβάνει την οποιαδήποτε αποζημίωση. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή έναν έγκυρο θεσμικό εκπρόσωπο να λέει ότι συζητάει η Κυπριακή Δημοκρατία και οι Κυπριακές Τράπεζες μίας μορφής αποζημίωση. Συζητάει. Το είπατε και εσείς πολύ έγκυρα, κύριε Μωραϊτάκη. Και ο κ. Λουτσάκος είναι ο καλύτερος γνώστης όλων των δεδομένων τραπεζικού συστήματος. Γιατί στη χώρα μας δεν συζητάει κανείς τίποτα σε σχέση με χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι. 72.000 μετόχους. Προσέξτε, δεν μιλάμε για ένα μικρό. 72.000 μέτοχοι, να πούμε, είναι στο ΤΑΦ. Είναι στο ΤΑΦ. 450.000 είναι. Προσέξτε, μιλάμε για. Όχι για κοινωνικές κατηγορίες, για την ελληνική κοινωνία. Για κάθε ελληνική οικογένεια η οποία ήθελε να επενδύσει. Πολλοί από αυτούς δεν είναι εργαζόμενοι. Οι οποίοι. Με τον ΑΒΤ τρόπο, με την πρημοδότηση, με μία έμεση υποχρέωση, με μία έμεση κατεύθυνση, οδηγήθηκαν στο να επενδύσουν σε συγκεκριμένα. Μου επιτρέπετε να πω κάτι και εσύ, να μας πει όμως και ο κ. Μαρινόπουλος ως πρόεδρος του Συλλόγου των Ομολογιούχων τα ψέματα, γιατί περί ψεμάτων είπαν προεκλογικός και μετεκλογικός οι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί και ο Σαμαράς είπε ότι θα δει το πρόβλημα και θα βρει λύση. Γιατί και ο Βενιζέλος είπε ότι θα βρει λύση και δεν βρήκε. Την ελληνική παθογένεια του κομματικού συστήματος. Και, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε πει ότι θα βρει. Και, δηλαδή, Πέτρο μου, πώς ακούσατε? Συζήτηση. Δεν αλλάζουμε καθόλου συζήτηση. Να βοηθήσουμε να βρεθεί λύση. Ναι, αλλά όμως λύση από μια τηλεόραση δεν θα βρεθεί. Όταν οι πολιτικοί. Μισό λεπτό λίγο. Όταν οι πολιτικοί έχουν πει ψέματα στους ομολογιούχους λέγοντας ότι θα τους δώσουν μια λύση και δεν το έχουν κάνει, εκεί πού θα βρεθεί λύση? Υπήρχε λύση. Παρακαλώ. Αυτό είναι διαπίστωση. Και η διαπίστωση υπάρχει. Και ο Πρωθυπουργός δεν είπε την αλήθεια. Και ο κύριος Βενιζέλος είπε πολλαπλά ψέματα. Και όλοι είπαν ψέματα. Αυτή είναι η διαπίστωση. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με άλλα μέσα από την πολιτική πίεση. Και γι' αυτό επικαλυστήκαμε και τον κύριο Περπατάρη. Είναι εδώ ο κύριος Μάρκου. Θα μας μιλήσει και τον κύριο Μαλταμπέ. Λοιπόν, κύριε Μαλταμπέ. Πες μας την άποψή σας λοιπόν, για το θέμα αυτό. Τελείωσες. Καταρχάς, συμφωνώ και με τον κύριο Μαρινόπουλο και με τον συνάδελφο τον κύριο Περπατάρη. Υπάρχει ένα θέμα, αν όχι εξαπάτησης, τουλάχιστον μια σαφέστατη παραβίαση των νόμων που αφορούν το όλο σύστημα των επενδύσεων στην Ελλάδα. Όπως έχουν θεσπιστεί και με τη MIFID, αλλά και με τις γενικότερες αρχές
που ισχύουν και μέσα στο, από τον αστικό κώδικα και γενικότερα το εμπορικό δίκαιο κτλ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία επίθεση του ελληνικού κράτους κατά των πολιτών του. Μπορεί να στοιχειοθετηθεί ακόμα και εξαπάτηση. Τι λέγανε στους συνταξιούχους, στους φτωχούς αποταμιευτές? Μην τα αφήνεις στην τράπεζα που έχει φτηνότερο επιτόκιο και μπορεί και να υπάρχει και ένα πρόβλημα. Στο ελληνικό δημόσιο. Εκεί δεν πρόκειται ποτέ να τα χάσεις. Έλα να αποταμιεύσεις έτσι στο ελληνικό δημόσιο. Είναι εγγυημένα απολύτως. Απολύτως. Επομένως, ποια είναι η πρώτη εγώ θεωρώ ότι. Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Πολύ σωστά κάνανε στην αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα. Σίγουρο υπάρχει αντισυνταγματικότητα για την προστασία της περιουσίας καταρχάς και πολλά άλλα. Και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή κατεστράφει όλη τους η ζωή. Όχι μόνο οι συνταξιούχοι που τους λέει σε 30 χρόνια θα πάρετε πίσω τα λεφτά σας ένα ποσοστό. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν εκεί βάλει όλα τους τα χρήματα και αυτή τη στιγμή πεινούν. Λοιπόν, παράλληλα με αυτό και με αυτό που είπε ο κύριος Περπατάρης, εγώ θεωρώ ότι και απέναντι στις τράπεζες, όπου εκείνες διαχειρίστηκαν και πούλησαν με αντιπρομήθειας και κέρδους πολλαπλού στους πελάτες, στους πολίτες, τα ομόλογα, μπορεί να σταθεί αποζημιωτική διαδικασία με βάση τη MIFID και τον αστικό κώδικα. Είτε μέσα από την... θα αναλύσουμε τη σχέση τη συμβατική που συνέδεε τον πολίτη πελάτη με την τράπεζα. Δηλαδή να αρχίσουν να ελπίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Κοιτάξτε, η ελπίδα σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει, γιατί εδώ μιλάμε για μια καταστρατήγηση που είναι τόσο φανερή μέχρι βαρβαρότητας. Επειδή είσαστε νομικός, μισό λεπτό λίγο. Η τράπεζα έχει παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο και ο κ. Περπατάρης θα μας το πει αυτό. Έχει παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο. Δεν είναι ούτε εκδότης. Απλώς διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ομόλογο ναι. που εξέδωσε κάποια χρονική στιγμή το ελληνικό κράτος. Καταφεύγοντας κατά της τράπεζας, η οποία έχασε και αυτή, γιατί και αυτή είχε στα χαρτοφυλάκια της ελληνικό χρέος. Ουσιαστικά, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ακούστε, δεν είναι να εξομοιώνουμε τώρα τον πολίτη, ο οποίος έχει ακούσει από την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες χρόνια ολόκληρα, από 20 χρόνια τώρα και παραπάνω, ελάτε και βάλετε τα λεφτά σας να στηρίξετε την ελληνική οικονομία, τον δημοκράτο. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα. Θα σας απαντήσω. Μα είναι ένας θεσμικός επενδυτής, ο οποίος έχει υποχρεώσεις όταν διαχειρίζεται ένα επενδυτικό προϊόν να ενημερώνει καταλήλως και με το πιο αποτελεσματικό τρόπο τον κάθε υποψήφιο επενδυτή. Υπάρχει υποχρέωση όχι μόνο της πλήρους ενημέρωσης, που δεν υπήρχε καθόλου, γιατί κανείς δεν έλεγε ποτέ ότι υπάρχει ενδεχόμενο τα ομόλογα, οι ομολογιούχοι να χάσουν έστω και ένα ευρώ. Αντιθέτως, υπήρχε υποχρέωση να αντιμετωπίσουν τον κάθε επενδυτή, τον υποψήφιο επενδυτή, με βάση την εμπειρία του και τις γνώσεις τις προσωπικές που είχε. Να καθορίζουν το προφίλ του και να του προτείνουν αυτά τα προϊόντα, τα επενδυτικά που θα είναι επωφελή για εκείνον συγκεκριμένα. Άρα δηλαδή εσείς προτείνετε ως λύση από ό,τι έχω καταλάβει. Να χρησιμοποιηθούν όλες οι λύσεις. Ναι, ναι, αλλά άρα προτείνετε δηλαδή να χρησιμοποιήσουν εσάς, τους δικηγόρους, οι ομολογιούχοι, για να βρουν λύση. Αυτό καταλαβαίνω. Καλά, κοιτάξτε, το θέμα ότι οι δικηγόροι για τα δικαστήρια είναι το απαραίτητο όργανο που χρησιμοποιούν. Πέτρο, μακάρι να μην χρειάζεται ένα πολύχρονο και πολυδάπανο δικαστικό αγώνα. Δεν είναι η ευτυχέστερη επιλογή κάποιου λεπτού. Όχι, δεν το παρνητικά. Όχι, λέω ποια είναι η λύση. Και ειδικά του φίλου συνταξιούχου των 101 χρονών, ο οποίο ο άνθρωπο στην υγεία του να έχει, αλλά πα περιπτώσει δεν ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί η δικασία. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το οποίο πρέπει να μιλήσουμε καθαρά στους τηλεθεατές. Ολόκληρο το ευρωπαϊκό πολιτικό και οικονομικό σύστημα δουλεύει σήμερα για να μετακυλήσει το κίνδυνο και τις συνέπειες από τα τραπεζικά συστήματα. Τα είπαμε, και δεν δουλεύει, και δεν δουλεύει, είπαμε, Δημήτρη, και δεν δουλεύει από την ανακεφαλαιοποίηση. Έτσι. Και από το ότι με κόπους και θυσίες του μέσου Έλληνα πελίτη συγκεντρωθεί για να δώσει κάποιες ελάχιστες εγγυήσεις, οι οποίες είναι για τις οικογένειες οι οποίες πεινάνε, για τους ανθρώπους που αυτοκτονούν, για όσους λιμοκτονούν με την ανεργία του 30% και επίσης δεν δουλεύει και για τη φερικιότητα του συστήματος. Εγώ αυτό που λέω και ο Λουτσάκο είναι το εξής. Ποιο επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα θα ξαναδιορθωθεί και θα ξανααναπτυχθεί όταν ο μικροφιλέτης, ο μικροεπενδυτής, ο μικρομέτοχος δεν νιώσει τη στοιχειώδη ασφάλεια για την εγγύηση μια ελάχιστη αποζημίωση σε ένα τεράστιο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο? Έχει κανείς καμία. Μόνο τελευταία ερώτηση και τελευταίο σχόλιο, κύριε Μωρετέκη. Έχει κανείς καμία επιφύλαξη σήμερα ότι πρόκειται για ένα τεράστιο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο? Οι πολιτικοί του, οποίου επικαλεστήκατε σωστά, δεν θα σπέδανε να παίρνουν ψήφου υποσχόμενη λύση, αν από πίσω δεν υπήρχε ένα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Συμφωνώ. Μια κουβέντα που θα να πω και μισό λεπτό, θα το πω αυτό, γιατί το επικαλέστηκε και ο κ. Μαρινόπουλο προηγουμένω για τι τράπεζε κτλ. Οπότε το εξή. Κάτι που ενδεχομένω μπορεί να ξαφνιάσει λίγο. Όταν ο Καραμαλής, ο προηγούμενο πρωθυπουργό,
έφερε τη λύση στο τραπέζι της εγγύησης καταθέσεων, τα 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, που κατ' ουσίαν δεν υπάρχει, δεν είναι χρεοκοπημένο. Προσέξτε, με αφορμή την Ελλάδα, το πήρε και όλη η Ευρώπη. Έτσι. Αλλά οι καταθέσεις δεν μπορούσαν να ήταν διασφαλισμένες. Και θα πούμε τώρα μια πραγματικότητα. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, γιατί δόθησαν τα 50 δισεκατομμύρια της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών? Έχετε δηλαδή τη φαϊνή ιδέα ότι δόθησαν για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας? Δόθησαν για ένα και μόνο σκοπό: για να προστατεύσουν τα 165-170 δισεκατομμύρια που είχαν απομείνει από τις καταθέσεις. Για να μην λοιπόν καταρρεύσουν οι καταθέσεις και καταρρεύσουν και οι τράπεζες, αποφάσισαν να ανακεφαλοποιήσουν τις ελληνικές τράπεζες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ως απάντηση, κύριε Παλαινόπουλε. Κύριε Μάρκου, ποια είναι η άποψή σας με αυτά που ακούγεται? Αν ερχόταν ο κύριος Μαρινόπουλος και σας έκανε παράπονα και σας έλεγε δώσε μου μια λύση. Καταναλωτής είναι ο άνθρωπος. Το σύντημα είναι αυτό. Ο συνήγορος του καταναλωτή είναι και αυτός υπεύθυνος για να σας βοηθήσει. Το σύντημα αυτό σίγουρα δεν μπορεί να λυθεί εξοδικαστικά. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά γιατί δεν μπορεί να λυθεί εξοδικαστικά. Διότι είμαστε μια ανεξάρτητη αρχή, εποπτευόμαστε, όπως καταλαβαίνετε, από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Από ποιον δεν είσαστε ανεξάρτητη αρχή, από το Σύνταγμα? Ανεξάρτητη αρχή. Είμαστε ανεξάρτητη αρχή από το Σύνταγμα. Παρ' όλα αυτά, εποπτευόμαστε. Από ποιον? Από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης σας εποπτεύει? Δηλαδή μπορεί να σας αποκεφαλίσει? Δεν έχετε πενταετή θητεία? Ναι, φυσικά. Δεν έχετε πενταετή θητεία? Και λειτουργική ανεξαρτησία έχουμε και δεν δεσμευόμαστε και αυτά που λέμε και τις απόψεις που διατυπώνουμε. Σωστό. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ζήτημα, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Σε καμία περίπτωση θα μπορούσε ένα τέτοιο ζήτημα να αναλυθεί εξοδικαστικά και στα πλαίσια της φιλικής διευθέτησης διαφοράς, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ζήτημα φιλικής διευθέτησης και ούτε που μπορεί να λυθεί ένα τέτοιο θέμα. Για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους κυρίως. Επιτρέπετε να το πω αυτό, συγγνώμη λίγο. Όχι για νομικούς. Μισό λεπτό λίγο. Είχαμε φέρει την προηγούμενη φορά τον πρώην αντιπρόεδρο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Mm-hmm. Ξέρετε γιατί τον αντικατέστησαν, παρότι αποδεδειγμένα ήταν ένας ικανός άνθρωπος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ανακεφαλοποιεί τις τράπεζες? Γιατί είχε κάνει, κύριε. Είχε κάνει αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου γιατί ήταν ομολογιούχος. 400-500 περίπου χιλιάδες ευρώ. Και επειδή το ελληνικό δημόσιο είπε: έχω διορίσει εκεί έναν υπάλληλο στο ταμείο ως αντιπρόεδρο και μου κάνει και αγωγή κατά του κράτους, βγάλω τον από τη μέση. Αυτή είναι η αντιμετώπιση του ελληνικού κράτους, Αλέξανδρε Μουραϊτάκη. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πάντως. Και αν σας έρθει και σας κάνει παράπονα κατά των τραπεζών ότι δεν τους ενημέρωσαν για τους κινδύνους, τι θα κάνετε? Κατά των τραπεζών, ναι. Ό,τι κάνουμε. Αυτό που λέει ο κύριος Μαρινόπουλος. Και στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Σε αυτό μπορείτε να επέμβετε. Στο δημόσιο δεν μπορείτε να επέμβετε. Αλλά μόνο στις τράπεζες μπορούν να παρέμβουν επιτυχίες. Μόνο στις τράπεζες. Οι τράπεζες θα πούνε ότι και εμείς χάσαμε. Ναι. Το να πούνε χάσανε και επειδή χάσανε δεν είναι. Δεν είναι δικαιολογία. Έρχεται μετά στο τέλος ένα δικαστήριο. Συγγνώμη λίγο, για πείτε τι. Έτοιμο θα το έχουν. Μα γι' αυτό, για πείτε όμως την απάντηση που θα δώσουν και οι τράπεζες. Η απάντηση θα είναι ότι ήταν μια απρόβλεπτη. Εξέλιξη μεταβολή των συνθηκών. Και αυτό δεν έχει νομική βάση. Και υπερπατάρει, δεν έχει νομική βάση. Είναι ένα νομικό επιχείρημα. Είναι ένα νομικό επιχείρημα. Όταν κάνει. Μήπως θα μπλέξουμε σε ένα κικαιώνα όμως, αυτό λέω. Εσείς είστε δικηγόροι βέβαια, αλλά μήπως θα μπλέξουμε σε ένα κικαιώνα νομική στιγμή. Είναι μια κατάσταση που όλα ήρθαν τα πάνω κάτω, όλα τα επιχειρήματα. Κοιτάξτε, θα γίνει κάποια νομολογία μετά από όταν δεν παίρνει έγκαιρα μέτρα όμως, όπως είπαμε την ιστορία του CDS ή στην υπόθεση του ΤΑΦΤΑΦ. Όταν αφήνουν τη μετοχή στο ταβλό να καταρρεύσει. Γιατί να προτείνετε. Γιατί αυτά τα σκάνδαλα. Τι απόφαση μπορεί να πει, όχι τότε. Τι απόφαση μπορεί να πει, όχι τότε. Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα, αγαπητό κοντρόλ. Είναι καιρός για κάποιες αλλαγές? Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας σας με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Εποφεληθείτε από επιχορήγηση έως 70% στο κόστος εργασιών, επιδότηση επιτοκίου 100%, κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων και τη δωρεάν βοήθεια του Συμβούλου Έργου για να εξοικονομήσετε ενέργεια, χρόνο και χρήματα. Κάντε τώρα την αίτησή σας στο δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και της ΑΤΕ Bank. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξοικονόμηση.ipk.gr. Μετρητά ή κάρτα? Μετρητά.
Μετρητά ή κάρτα? Κάρτα. Μετρητά ή κάρτα? Μετρητά. Με κάρτα. Νέα χρεωστική κάρτα Attica Debit Me από την Attica Bank. Πληρώνετε με μετρητά από το λογαριασμό σας, χωρίς να έχετε μετρητά επάνω σας. Είναι έξυπνη, πρακτική και πάνω απ' όλα ασφαλής. Χρεωστική κάρτα Attica Debit Me από την Attica Bank. Μετρητά με κάρτα. Attica Bank. Μαζί πιο ισχυρή. Επένδυσε στον ήλιο της Ελλάδας. Γίνε συμμέτοχος στην ενεργειακή επανάσταση που δημιουργεί το μεγαλύτερο ηλιοθερμικό πάρκο. Ήλιος Ελλάς 2. Η σίγουρη επένδυση με εξασφαλισμένο εισόδημα. Καθαρή συμφωνία υπό το φως του ήλιου. Με την εγγύηση του Ενεργειακού Ομίλου Επενδύσεων και Συμμετοχών, Μπίμπα Σαβέ. Κάποτε ήσουν ταγμένος εργένης. Τώρα είσαι φανατικός μπαμπάς. Μέχρι σήμερα έπρεπε να κάνεις αυτό, τώρα πρέπει να κάνεις και αυτό. Χθες σκέφτηκες, αύριο θα πάω μια εκδρομή. Σήμερα το ξανασκέφτηκες. Οι επιθυμίες και οι ανάγκες αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό χρειάζεσαι έναν προθεσμιακό λογαριασμό που σε καλύπτει πάντα. Επιπλέον κάθε μήνα. Τώρα έχετε κάθε μήνα και το κεφάλαιό σας ελεύθερο και τους στόχους και αυξανόμενο προνομιακό επιτόκιο από την Τράπεζα Κύπρου. Μήπως είναι καιρός για κάποιες αλλαγές? Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας σας με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Εποφεληθείτε από επιχορήγηση έως 70% στο κόστος εργασιών, επιδότηση επιτοκίου 100%, κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων και τη δωρεάν βοήθεια του Συμβούλου Έργου για να εξοικονομήσετε ενέργεια, χρόνο και χρήματα. Κάντε τώρα την αίτησή σας στο δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και της ΑΤΕ Bank. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξοικονόμηση.ipk.gr. Επένδυσε στον ήλιο της Ελλάδας. Γίνε συμμέτοχος στην ενεργειακή επανάσταση που δημιουργεί το μεγαλύτερο ηλιοθερμικό πάρκο. Ήλιος Ελλάς 2. Η σίγουρη επένδυση με εξασφαλισμένο εισόδημα. Καθαρή συμφωνία υπό το φως του ήλιου. Με την εγγύηση του Ενεργειακού Ομίλου Επενδύσεων και Συμμετοχών, Μπίμπα Σαβέ. Κάποτε ήσουν ταγμένος εργένης. Τώρα είσαι φανατικός μπαμπάς. Μέχρι σήμερα έπρεπε να κάνεις αυτό, τώρα πρέπει να κάνεις και αυτό. Χθες σκέφτηκες, αύριο θα πάω μια εκδρομή. Σήμερα το ξανασκέφτηκες. Οι επιθυμίες και οι ανάγκες αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό χρειάζεσαι έναν προθεσμιακό λογαριασμό που σε καλύπτει πάντα. Επιπλέον κάθε μήνα. Τώρα έχετε κάθε μήνα και το κεφάλαιό σας ελεύθερο και τους στόχους και αυξανόμενο προνομιακό επιτόκιο από την Τράπεζα Κύπρου. Η οικονομία αλλάζει. Δημιουργεί ευκαιρίες και κινδύνους. Τα ακίνητα υπερφορολογούνται. Η καλύτερη αξιοποίηση των καταθέσεων αποταμιεύσεων γίνεται απαραίτητη. Υπάρχουν ευκαιρίες στην κρίση? Οι σοβαροί επενδυτές θέλουν τους ειδικούς. Εμπιστεύσου την Ούντιος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΗ για ελληνικές και παγκόσμιες επενδύσεις σε ομόλογα, μετοχές, παράγωγα. Επενδυτικές συμβουλές κατάλληλες για την ιδιαίτερη προσωπική περίπτωση. Κατακλυζόμαστε από τηλεφωνήματα, γι' αυτό και ζητάνε διάφορα και θα απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Να περάσουμε τα τηλέφωνα, το site του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων, να ενισχύσετε τις αποφάσεις ενέργειες του Συλλόγου, μήπως υπάρχει μια καλύτερη τύχη. Γιατί μας τηλεφωνάνε 82-85 ετών, έχουν δίκιο οι άνθρωποι και γι' αυτό και εμείς το παρουσιάζουμε αυτό. Λοιπόν, να κλείσει όμως το θέμα αυτό ο κύριος Περπατάρης, να μας πει τι μπορεί να ελπίζουν οι ομολογιούχοι. Κύριε Περπατάρη, λοιπόν, προχωρήστε για να πάμε στα άλλα θέματα. Εφόσον διορίσει και τεκμηριώσει τη ζημία, μπορεί να το επιδικαστεί το ποσό το οποίο στο κάθε φυσικό πρόσωπο ομολογιούχο να το επιδικαστεί ως αποζημίωση το ποσό της επακριβώς προσδιοριστής αζημίας η οποία έχει υποστεί εξαιτίας της συγκεκριμένης παραπλάνησης παύλα έλλειψης ενημέρωσης ή της κρίσης αθέμητων μεθόδων. Αυτό είναι μια υπαρκτή προοπτική
Πιστεύω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα δικαστική μάχη και οι Έλληνες δικαστές έχουν αποδείξει, θα πούμε μετά και για μια πολύ πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, ότι γνωρίζουν σε μεγάλα κοινωνικά θέματα να δίνουν σοφές τομές και λύσεις, όπως αυτή που με χαρά άκουσα από την πλευρά του συνηγόρου, η οποία αφορά μια πρόταση η οποία είναι συνθετική και εξοδικαστική. Όπως ο είναι Μάρκου από τον κύριο Μάρκου, κάνει καταπληκτική δουλειά. Είναι η αφαίρεση των τόκων, ψηφισμός των τόκων και η καταβολή του υπόλοιπου ποσού, το οποίο θα μπορούσε να γίνει με τη μορφή και της αποζημίωσης, που αποτελεί και μια ελάχιστη κοινωνική και οικονομική εγγύηση. Ωραία, για να περάσουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει για τους να περάσουμε και του κυρίου Μάρκου το τηλέφωνο και τα στοιχεία, ώστε να ρωτάνε. Να κάνουμε και μια ερώτηση στον κύριο Μάρκου. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτή η πρόταση για τους ομολογιούχους, γιατί δεν μπορεί να κάνει ο συνήγορος του καταναλωτή. Γιατί αναλαμβάνουμε υποθέσεις οι οποίες δεν εκκρεμούν στα δικαστήρια. Ωραία, από τη στιγμή λοιπόν που δικαστείς ο Συμβουλίο της Επικρατείας, μετέπειτα. Θα σας κάνουμε ένα αίτημα να το κάνετε έτσι. Δεν μπορείς να πας εναντίον του δημοσίου. Θα γίνει επίκληση νομολογίας μετά. Θα γνωμολογηθεί το. Όταν έχει αποφανθεί το δικαστήριο. Να συμπληρώσω λίγο στο. Εναντίον των τραπεζών θα πάω. Το Συμβουλίο της Επικρατείας αποφανθεί εναντίον του κράτους. Έτσι δεν είναι. Είναι συνταγματικό το PSI ή όχι. Να γίνει σε προγενέστερο στάδιο. Εδώ μιλάμε για εναντίον τραπεζών. Θα σας κάνουμε ένα αίτημα λοιπόν εναντίον των τραπεζών να γίνει αυτό το πράγμα. Επειδή τράπεζε δεν έχουν λάβει. Και η Τρόικα για το θέμα. Και έχει πει ότι δεν μπορούν να επεστραφούν κεφάλαια από το PSI, το αρχικό και το PSI Plus. Λοιπόν, δέστε τον, κλείστε ραντεβού. Ωραία, και μιλήστε για όλα αυτά. Μια συμπλήρωση ότι γιατί έχουμε πολλά αυτή η δικαστική μάχη, είτε σε διοικητικό επίπεδο, στη διοικητική δικαιοσύνη κατά του ελληνικού δημοσίου, είτε στα αστικά δικαστήρια κατά των τραπεζών, θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα και θα είναι και μακρόχρονη. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Μην κοιτάμε τι θα πει τώρα το πρωτοδικείο, μονομελές ή πολυμελές. Αυτή η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, θα τελειώσει στον Αριοπάγο ή και στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Σε τι βάθος χρόνου? Θα έχουμε ένα βάθος χρόνου. Μπορεί και 4 και 5 και 6 χρόνων. Ναι. Σε αυτή τη διάρκεια όμως η Ελλάδα και γενικότερα το οικονομικό πλαίσιο και το ευρωπαϊκό θα έχει μεταβληθεί. Μεταβάλλεται. Ναι, και μεταβάλλεται συνεχώς. Άρα δεν ξέρουμε η κατάληξη τότε μήπως είναι εποφελία αυτών των ανθρώπων που θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, κύριε Περπατάρη, να μας πείτε γρήγορα για την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την εφεδρεία. Ναι, είχαμε χθες μια πολύ σημαντική εξέλιξη από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Έχει επιβεβαιωθεί, αλλά και δεν έχει διαψευστεί, ότι στη διάσκεψή της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισταγματική την εργασιακή εφεδρεία, η οποία είχε επιβληθεί με το πρώτο μνημόνιο και συγκεκριμένα αναφορικά με τους δημοσίους υπαλλήλους, τους δημοσίου δικαίου δηλαδή υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα, η προσυνταξιοδοτική εφεδρεία, δηλαδή η εφεδρεία η οποία είχε επιβληθεί σε όσους είχαν συμπληρώσει τα όρια συνταξιοδότησης ή θα συμπληρώνανε τα επόμενα έτη. Σημαντικό για την απόφαση κατά την άποψή μου και αυτό που θα μείνει και στο δικαστικό έλεγχο της διαθεσιμότητας που αποτελέσε τη μεταγενέστερη μορφή εφεδρείας με το Μνημόνιο 3 είναι το στοιχείο του σκεπτικού ότι έγινε χωρίς οργανωτικά και υπηρεσιακά κριτήρια, χωρίς λειτουργικά κριτήρια σε σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι οδηγήθηκαν στην εφεδρεία αυτή, καθώς και με το ότι δεν προβλέφθηκαν λειτουργικά υπηρεσιακά μέτρα για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που δημιούργησε ένα εν πολύ τυχαίο κριτήριο, δηλαδή ποιοι βρίσκονται κοντά στο χρόνο συνταξιοδότησης. Πολύ ωραία. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Πέτρο, σε παρακαλώ, πες μας τι θα ζητήσουν οι τραπεζίτες από την Τρόικα. Σε επόμενες περίπου 6-7 μέρες έρχεται η Τρόικα στην Ελλάδα με ένα ευρύτατο κλιμάκιο που θα συμπεριλαμβάνει βεβαίως και εκπροσώπους που παρακολουθούν το τραπεζικό σύστημα. Και βεβαίως τα ανοιχτά μέτωπα στις ελληνικές τράπεζες είναι πολλά. Με κυριότερη βεβαίως την ανακεφαλαιοποίηση. Έχει ανοίξει λοιπόν μια συζήτηση αν θα πρέπει να υπάρξει παράταση, κάτι που ζητούν ουσιαστικά οι τραπεζίτες, με την εξής απλή λογική. Βλέπετε και τις κάρτες τις οποίες παρουσιάζουμε. Ζητούν λοιπόν οι τραπεζίτες μια παράταση 3-5 μηνών, έτσι ώστε, γιατί με βάση το μνημόνιο, οι αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, συνολικού ύψους 18,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 31 Απριλίου του 2013. Δηλαδή, ουσιαστικά, χοντρικά τώρα, 2 μήνες από τώρα. Χρονικά δεν προλαβαίνουν οι τράπεζες, γιατί να συμπέσουν και να πέσουν όλες μαζί, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει το διαχώρητο, δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον, θα υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα. Και ζητούν λοιπόν να υπάρξει μια παράταση 3-5 μηνών. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από πηγές στην Τρόικα είναι ότι θα δεχθεί ενδεχομένως μια παράταση λίγων εβδομάδων. Και επίσης μια άλλη σημαντική πληροφορία είναι ότι με βάση τη δομή των αυξήσεων κεφαλαίου αλλά και των πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων είναι πολύ πιθανό τελικώς σε αυτές τις αυξήσεις κεφαλαίου να μην συμμετάσχουν οι μικρομέτοχοι. Ή αν συμμετάσχουν, θα συμμετάσχουν κατά πάρα πολύ μικρό ποσοστό και εφόσον έχει διασφαλιστεί το 10% της ελάχιστης συμμετοχής στις αυξήσεις κεφαλαίου και ειδικά στην περίπτωση της Αλφα Μπανκ και της Τραπέζης Πειραιώς. Οι τραπεζίτες θα ζητήσουν να γίνουν και 2 αυξήσεις, λέγοντας
Αυτό βεβαίως είναι παραδοξολογία, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Αλλά λένε οι τραπεζίτες, αφού εμείς θα καλύψουμε το 10%, δεν καλύψει ξεχωριστά το ταμείο το 90%, θα καλύψουμε εμείς το 10%. Αλλά εδώ είναι η παραδοξολογία, αυτό φαίνεται ότι δεν το δέχεται η Τρόικα. Να επανακαθοριστεί το fair value, η δίκαιη αξία για τις τιμές εξάσκησης των warrants. Τα warrants δηλαδή θα είναι μετοχές που θα πάρουν στο μέλλον όσοι συμμετάσχουν στις αυξήσεις κεφαλαίου και εφόσον διασφαλίσουν το 10%. Αλλά φαίνεται όμως ότι ούτε αυτό είναι διατεθειμένη η Τρόικα να συζητήσει. Και βεβαίως υπάρχει και μια πρόταση που φαίνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι θετική. Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να πω ότι είναι θετική και για την παράταση των αυξήσεων κεφαλαίου. 3 με 5 μήνες. Η πρόταση λοιπόν είναι η εξής. Δείτε το παράδοξο. Για να συγκεντρωθεί το 10% στις συστημικές τράπεζες, Εθνική, Αλφα-Μπανκ και Πειραιός, σε αυτές τις τρεις τράπεζες τα 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ, έρχεται ο νόμος και τους λέει μετοχή. Βάλε μου εσύ τα 1,8 δις στο 10% και σε ουσιαστικά σε κρατώ ως ενδυνάμει ιδιωτικό, ως ενδυνάμει ιδιωτική τράπεζα. Έρχομαστε τώρα στις μικρές τράπεζες και λέει ο νόμος, μαζέψτε εσείς 1,7 δισεκατομμύρια, γιατί τόσα χρειάζονται, γιατί αν δεν τα μαζέψετε, θα σπάσετε σε καλή και κακή τράπεζα, σε good και bad bank. Και θα χάσουν πάλι τα χρήματά τους οι ομολογιούχοι, τα γνωστά προβλήματα που τα έχουμε ζήσει και στην ταχυδρομικό ταμιευτήριο και στην αγροτική. Και η πρόταση λοιπόν που υπάρχει, και είναι μια εγώ δηλαδή στο site που το έχουμε κάνει σημαία αυτό το θέμα, αν δυνατόν να καλύψουν το 67% των κεφαλαιακών απαιτήσεων οι μέτοχοι των μικρών τραπεζών και το υπόλοιπο ποσοστό να το καλύψει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χωρίς όμως να σπάσουν σε κουτ και bad bank. Και ένα τελευταίο σχόλιο κλείνω σε ένα δευτερόλεπτο, επειδή άκουσα προηγουμένως τα σχόλια για τις τράπεζες κτλ. Δυστυχώς, ενώ πίστευα και πίστευαν πολλοί ότι ο ιδιωτικός χαρακτήρας των ελληνικών τραπεζών με τον Α ή τον Β τρόπο σε βάθος χρόνου θα διασφαλιστεί, τελικά εδώ πάνε στην Ελλάδα να δημιουργήσουν σοβιετικού τύπου τράπεζες. Κρατικές τράπεζες με τον Α ή τον Β τρόπο θα τις ελέγχουν. Αυτό θέλουν να κάνουν και με την Εθνική. Και δυστυχώς σε αυτή τη λογική έχει παρισφύσει και η Τρόικα μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά ένα παράδοξο τρόπο. Το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα αναφορές του τύπου. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε και το 10% της ελάχιστης συμμετοχής. Ας τις κρατικοποιήσουμε και ας τις πουλήσουμε στο μέλλον. Τέτοιου είδους όμως αναφορές και αντιλήψεις δεν πάνε μπροστά το banking. Εδώ κάνουμε μια ολόκληρη προσπάθεια 15 χρόνια για να κάνουμε ιδιωτικές τράπεζες. Και θα τις ξανακρατικοποιήσουμε πάλι. Μην πάμε δηλαδή να κοιτάξουμε το μέλλον με όπλα του παρελθόντος, θα είναι τραγικό λύση. Πέτρο, για τα ομόλογα ΣΠΗΣ, πες δύο κουβέντες. Λοιπόν, ομόλογα ΣΠΗΣ, Εθνική και για τα ομόλογα των τραπεζών που βγάζουν. Για τα ομόλογα των τραπεζών, ξεκινήσω πρώτα απ' όλα. Έχουμε την Τράπεζα Αττικής και την ProBank που θα εκδώσουν ομολογιακά μετατρέψιμα σε μετοχές. Σε αυτά όμως υπάρχει μια βασική προϋπόθεση να συμμετάσχουν και στις αυξήσεις κεφαλαίου. Εάν συμμετάσχεις στην αύξηση κεφαλαίου, θα συμμετάσχεις και στο ομολογιακό. Το οποίο θα σου δώσει μια απόδοση της τάξης του 9 με 10%. Και εδώ ξεκινάμε το ερώτημα που το θέτησατε προηγουμένως. Εάν έχει αφανεί ασυνεπές το κράτος, δεν πληρώνει τα ομόλογα, θα υπάρχει ενδιαφέρον για αυτά τα ομόλογα? Οι τράπεζες μέχρι τώρα μπορούν να εγγυηθούν τις εκδόσεις τους? Είναι ένα ερωτηματικό. Οι μικρές τράπεζες μέχρι τώρα έχουν δείξει μια αξιοπιστία. Έχουν ένα κίνητρο οι επενδυτές λόγω του καλού επιτοκίου. Ειδικά μόνο στην περίπτωση της ProBank που μας ρώτησε ένα τελευταία της, το επιτόκιο θα είναι κοντά στο 12,5%. Για την ασπίδα που ρωτάτε για τα ομολογιακά, δυστυχώς είναι μια πονεμένη ιστορία. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εκαθάρισης. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Το να υπάρξει αποπληρωμή στο ακέραιο των ομολόγων, νομίζω ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο και οι δικηγόροι εδώ θα μας πούν, γιατί η υπόθεση της ασπίδας είναι μια χρονίζουσα υπόθεση που αφορά χιλιάδες ομολογιούχους και βεβαίως παθόντες, να μας πούν αν ουσιαστικά μέσω της δικαιοσύνης μπορούν να βρουν λύση. Λοιπόν, αλλά και πάλι να βρουν λύση. Να μην πούνε τίποτα, διότι δεν μας φτάνει ο χρόνος εκπομπής. Έχουμε συζητήσει το θέμα της ασπίδος. Ναι, θα το ξανασυζητήσουμε μία από τις επόμενες φορές, ανάλογα με την επικαιρότητα. Θέλω να θυμίσω στους αγαπητούς τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες που είναι από Θεσσαλονίκη ότι 1 με 2 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς θα έρθουμε με χορηγία της εταιρείας Vipsotica, η οποία θα διαθέτει στο εν τρίτον γυαλιά, και θα κάνουμε και στην Κυριακή 2 Μαρτίου 12 η ώρα μία ομιλία και θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που υπάρχουν. Αλλά καλό θα είναι και σας παρακαλώ να στέλνετε τις ερωτήσεις για να είμαστε προετοιμασμένοι να σας απαντούμε. Και να μην σας απαντούμε έτσι στα σκόρπια. Βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι πολύ εύκολο να παίρνετε το τηλέφωνο και οι κυρίες είναι καταπληκτικές και εξυπηρετικότατες. Αλλά καλό είναι αν μπορείτε να μας στέλνετε και ένα γραπτό σημείωμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους βρίσκονται στο πάνελ σήμερα κοντά μας. Αγαπητούς φίλους. Τον κύριο Μάρκο που μας έδωσε ιδιαίτερα και τις
ειδήσεις οι οποίες θα έρθουν τις επόμενες μέρες, αλλά και για το έργο που κάνει. Και θα είμαστε μαζί πάλι την επόμενη Πέμπτη.